Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλό απόγευμα. Είναι η κουμπή στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη. Μαζί μας είναι σήμερα με εκλεκτή παρέα. Λοιπόν, είναι ο Mr. P. Λοιπόν, και ο Δημήτρης ο Δράκος. Λοιπόν, συζητήσουμε για την επικαιρότητα ή μάλλον με αφορμή την επικαιρότητα, όπως κάνουμε συνήθως. Και πριν έτσι μπούμε στην επικαιρότητα που θα μας το πει ο φίλος ο Πι. Πώς θα συλλοποιεί, θα σε λέω. Γιώργος Πι. Ναι. Λοιπόν, Γιώργο Πι. Ο Γιώργος ο Πι. Λοιπόν, έχει αξία να έτσι μια αυτό. Βρισκόμαστε σε μια εποχή γενικά όπου από ό,τι έχω αντιληφθεί πάρα πολλοί επιχειρούν δια της κολυβήθρας του ισιολοάμ να ξεχάσουμε τι έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια, πώς έχουν στηρίξει αυτή την κατάσταση και τέλος πάντων να μας πείσουν και αυτοί οι ίδιοι ότι ρε παιδιά, εντάξει, έλα μωρέ τώρα, εντάξει, έχουμε μπει σε κανονικότητα. Σε κανονικότητα. Βεβαίως, η επιστημονική έρευνα στη χώρα έχει σταματήσει, ο επιστημονικός διάλογος έχει σταματήσει, θα μου πείτε πότε υπήρξε. Ναι, υπάρχει και αυτό το θέμα. Τέλος πάντων, πάντως υπήρχε μια συζήτηση για το χρέος, για το νόμισμα, για τα ζητήματα αυτά. Έχουν πεθάνει όλα αυτά τα πράγματα με τη μεγάλη συμβολή της ελληνικής διανόησης. Μιλάμε της επώνυμης, κατά κύριο λόγο. Αυτό που μου τη βάρεσε πάρα πολύ είναι ότι κατά λάθος, παίζοντας με το χαζό κούτι, προκυχωρημένη ώρα συνήθως τότε που κουράζομαι και πρέπει να αλλάξεις λίγο παραστάσεις, ας πούμε, για να μπορείς να συνεχίσεις την δουλειά, έπεσε πάνω στον κύριο Νταλάρα. Εκπομπή Βινίλιο. Λοιπόν, το Sky παρακαλώ πλέον. Βέβαια, ο Sky, βεβαίως. Ανέβηκαν, μαζί με τον κύριο Λάλα. Όχι, όχι. Άλλος μεγάλη φυσιογνωμία της ηλίθιας δημοσιογραφίας. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, δεν θα σχολιάσω εγώ την εκπομπή, όχι. Αλλά μας περνάνε για ηλίθιους τελείως, δηλαδή, δεν ξέρω, μου είναι κολλημένο στο μυαλό αυτό το δοκίμιο που έγραψε ο Μπέρναρντ Ράσελ στα 1933, όταν είδε μια ανάλογη κατάσταση μπροστά του, ειδικά μετά την άνοδο του Χίτλερ στην Γερμανία, με στην καλή χαρά όλοι. Να θυμίσουμε ότι το 1939, την 1η Ιανουαρίου του 1939, μήνες πριν ξεσπάσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, το Time αναδείκνυε σε άνδρα του χρόνου, δηλαδή σε προσωπικότητα του χρόνου, όπως κάνει έκτοτε κάθε χρόνο μέχρι και σήμερα, τον Αδόλφο Χίτλερ. Διότι τον προηγούμενο χρόνο, το 1938, ένωσε τους Γερμανούς, Anschluss και Συμφωνία του Μονάχου. Αυτός ο τύπος, πέρα από το γεγονός ότι είναι αυτές οι ηλίθιες εκπομπές όπου κάθεται ο ένας και λέει «Τι ωραίος που είσαι, ναι ρε εσύ και εσύ ωραίος είσαι», και αυτός ωραίος είναι, για να είναι στην παρέα μας όλοι ωραίοι ήταν. Και βεβαίως, χωρίς να θέλουμε να θίξουμε τον κύριο Νταλάρα ως προς στο καλλιτεχνικό του έργο, γιατί τέλος πάντων έχει συνδεθεί με μια καλλιτεχνική δημιουργία που πέθανε, μια λαϊκή καλλιτεχνική δημιουργία που εξέφρασε έναν λαό στα πάνω του και πέθανε αυτή. Και ό,τι ισχύει για τους αγωνιστές, ισχύει και για τους καλλιτέχνες. Τα στερνάτη μου τα πρώτα. Και να το επαναλάβω, τα στερνάτη μου τα πρώτα. Και δεν μπορείς να εκτιμάς έναν άνθρωπο ο οποίος έβαλε πλάτη και υποστήριξε αυτό το καθεστώς της γενοκτονίας αυτού του τόπου τα τελευταία 8 χρόνια, όσο και αν το παίζει αδιάφορος. Όχι μόνο για την κονόμα της γυναίκας του και οποιοδήποτε άλλο που ήταν βουλευτής όταν ψηφιζόταν το πρώτο μνημόνιο και μας έλεγε είναι ο πρώτος αριστερός που κατέγραψα, επίσημα αριστερός, αυτός που δηλώνει αριστερός, που συμμετέχει στα αριστερά φεστιβάλ, που το παίζει πολύ αριστερός, ξέρετε, του βάζουμε υπόθετο και βγαίνει αριστερός 100%. Λοιπόν, ο πρώτος veritable αριστερός από τα φεστιβάλ της ΚΝΕ και των υπολείπων οργανώσεων της αριστεράς, ο οποίος δήλωσε υποστηριχτής των μνημονίων και της κατοχής αυτής της χώρας. Και αυτό δεν ξεχνιέται, δεν παραγράφεται. Είναι έγκλημα. Δεν παραγράφεται. Όσα κουκουέ και να πας να τραγουδήσεις, σε όσες εκδηλώσεις εκατοντάχρονων του κουκουέ, σε όσα φεστιβάλ της ΚΝΕ και να σε φέρουν, όπου και να εμφανιστείς, το στίγμα θα υπάρχει. Γιατί πώς να το κάνουμε. Όσα τραγούδια για το Φίσα και να πεις, κύριε Νταλάρα. Όσα τραγούδια για το Φίσα. Δεν έχεις καμία σχέση με το Φίσα. Καμία, ούτε καλλιτεχνικά, γιατί ήταν μάχημος καλλιτέχνης στην πρώτη γραμμή, ούτε πολιτικά, ούτε ιδεολογικά.
Και είναι ντροπή το, με το αίμα του να προσπαθείς εσύ να εξεπληθείς. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Αλλά τέλος πάντων, όποιος έχει, ποιος να έχει ντροπή για να μπορέσει να το αντιληφθεί αυτό το πράγμα, έτσι πρέπει να έχει τσίπα. Και τέλος, για το ένα φιλαράκι που κι εγώ είχα και πέθανε, τον Τζίμι τον Πανούση, όπου κι αυτός πήγε στην κηδεία να ξεπληθεί στην κολυβήθρα του Σιλουάμ της κηδείας. Πήγε στην κηδεία του Πανούση ο Νταλάρας. Φυσικά. Αλίμονο. Και του έγραψε και. Το άφησε κανένα εκατομμύριο πίσω. Πώς το λένε. Ναι, φαντάζομαι ότι τα έδωσε στη γυναίκα του και στο παιδί του. Που έχουν πρόβλημα οικονομικό. Φαντάζομαι ότι τα έδωσε εκεί τα λεφτά που του πήρε εκεί πέρα. Να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Το ποιες διαφορές ή όχι, αν είχαν ή δεν είχαν, εμένα δεν με ενδιαφέρει, δεν ξέρω, δεν έχω αναμειχθεί. Αλλά όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο και σε σατιρίζουν και εσύ προχωράς σε μήνυση, σε συκοφαντική δυσφήμιση, αυτό δείχνει το ποιόν του ανδρός. Όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο, οφείλεις να σκύβεις το κεφάλι και να τα δέχεσαι όλα, φίλε μου, και να απαντάς με το έργο σου. Εάν θες να απαντήσεις μέσω των δικαστηρίων, σημαίνει ότι έχεις λερωμένη τη φωλιά σου και προσπαθείς να κατοχυρώσεις το ρόλο σου και την παρουσία σου διαμέσου της οδού της δικαιοσύνης, που είναι γνωστό ότι είναι έντιμη, ανοιχτή, βεβαίως του κάθε πικραμένου το ποτήριον τούτο κτλ. Και βεβαίως αυτό που βέβαια αν ζούσε ο Τζίμις ο Πανούσης θα το αφιέρωνε του Νταλάρα, είναι αυτό που έγραψε στο τελευταίο τεύχος του Ασμοδέου ο Εμμανουήλ Ροΐδης, καθώς έκλεινε το τεύχος, το τελευταίο κείμενο που έγραψε στον Ασμοδέο, όπου έλεγε δεν υπάρχει λόγος να βγαίνει ο Ασμοδέος, διότι αυτοί που το αναγιγνώσκουν είναι οι εχθροί του Ασμοδέου, ενώ αυτοί που δεν μπορούν να το αναγιγνώσκουν είναι αυτοί για τους οποίους παλεύει ο Ασμοδέος. Άρα να το κλείσουμε. Κάπως έτσι φαντάζομαι έφυγε από τη ζωή άδικα ο Τζίμις Πανούς, τελευταίος των μαχητών της πώς να το πούμε, της ζωντανής και ελεύθερης σάτυρας. Συμφωνεί μαζί του ή διαφωνεί κανείς, αλλά έκανε σάτυρα. Ούτε χαβαλέ, ούτε τσιπιδίπους, προβολή κόμματος και τέτοια πράγματα, ούτε κομματικό, πώς να δούμε, κομματικός επίτροπος, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Σάτυρα στο, πώς να το πούμε, όπως πρέπει να είναι σάτυρα, στο κεφάλι δηλαδή, πραγματικά, εκεί που σε πονάει. Και βεβαίως, ας το πει και κάποιος ο οποίος δεν του ζήτησε ποτέ τίποτα από αυτή την ιστορία, ούτε του ζήτησε να γίνει εκπρόσωπος του ΕΠΑΜ ή οτιδήποτε, κάποιου κόμματος ή οτιδήποτε, θα τον προσέβαλε αυτό κάτι τέτοιο. Να πούμε ότι εγώ αισθάνθηκα μεγάλη ντροπή που στην κηδεία, γι' αυτό και δεν πήγα, που στην κηδεία εμφανίστηκαν όλοι αυτοί που ξέρω πόσο πολύ τους μισούσε και τους χαινόταν. Έτσι λοιπόν ήταν άλλη μια κολυβήθρα του Σιλοάμ. Και εγώ προσωπικά δεν είχα καμιά θέση εκεί, παρά μόνο βεβαίως εκτός και αν ήθελα να κάνω περατζάδα για τις γνωστές γνωριμίες και για τις γνωστές χαιρετούρες. Αυτά τα αφήνω σε άλλους και σε άλλες. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα, γιατί πραγματικά ρε παιδιά, ειλικρινά δηλαδή, εκείνο το ζάπινγκ που λέγαμε παλιά, ας πούμε, και όλοι έτσι, και είσαστε και νέοι άνθρωποι, ας πούμε, κλείστε το ρημάδι. Κλείστε το ρημάδι. Κλείστε το ρημάδι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, ούτε καν. Μόνο για τα παιδικά του μικρού το ανοίγω. Έκανα κινούμενο σχέδιο. Νικολέιντιον. Και ο Νταλάρισεν είχε άποψη για το νόμισμα κιόλας. Μας είχε πει και για το ευρώ. Ότι ήταν καταστροφή να πάμε σε εθνικό νόμισμα. Ναι, βεβαίως. Γιατί το ξέρει, βεβαίως. Γιατί όλα τα αποθεματικά του είναι σε ευρώ. Άσε που υπάρχει θέμα. Λοιπόν, και τέλος πάντων, εντάξει, δεν θέλω να συνεχίσω με αυτόν τον κύριο. Ναι, είναι καλή τεχνοδιανοούμενη. Λοιπόν, Καβάκος, όλος ο Συρφετός. Ναι. Λοιπόν, είναι όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν τόση σχέση με. Και να σας πω κάτι άλλο. Εγώ δεν φοβάμαι τον πιτσιρικά τον Θησαυγίτη, ο οποίος μπορεί να φωνάζει, να ουρλιάζει, να πετά κάποια πέτρα. Εγώ αυτούς φοβάμαι που δικαιολογούν τη μαζικότερη γενοκτονία ενός λαού, που δικαιολογούν σφαγή, ολοκληρωτική σφαγή. Έχουμε κάθε μέρα εκατοντάδες φύσες που πεθαίνουν με τις δικές τους ευλογίες και είναι ντροπή να τραγουδάνε τραγούδια που γράφτηκαν για μια εποχή ηρωική του ελληνικού λαού, που αντιτασσόταν στην ξένη εξάρτηση, στην ξενοκρατία γενικότερα, στην κατοχή και γενικότερα στην αδικία.
Δεν μπορείς, κύριε μου, να τραγουδάς για την αδικία και να είσαι υπέρμαχος αυτής για να τα κονομάμε όλοι μαζί. Μάλλον να το κονομάνε μερικοί, έτσι. Λοιπόν, και τέλος πάντων, βούλωσέ το να ησυχάσουμε, γιατί είσαι απόλυτα προκλητικός. Απόλυτα προκλητικός. Ή κάνε αυτό που κάνουν οι περισσότεροι, τουλάχιστον. Βούλωσέ το και κονόμα. Κάνε αυτό που ξέρεις καλύτερα. Αλλά μην προκαλείς. Μην προκαλείς. Γιατί έχει και ο καιρός γυρίσματα. Και τούτη η ιστορία, όπως τουλάχιστον ξέρουν οι σοφοί, οι πραγματικοί, όχι για λαντζή, λοιπόν, ξέρουν ότι υπάρχει ο νόμος της ιστορικής ανταπόδοσης. Ό,τι δίνεις, αυτά εισπράττεις. Είτε στην προσωπική σου ζωή, μέσα από αυτά τα βιώματα που ζεις και πώς τα καταλήξεις τελικά, ή συλλογικά από τον τρόπο που θα αντιδράσει ο κόσμος συνολικά όταν θα διαπιστώσει τελικά ότι δεν έχει καμία διέξοδο και τον έχουν εγκλωβίσει από παντού. Γι' αυτό χαμηλό προφίλ, κρύψου κάπου, κάνε τη δουλειά που ξέρεις καλύτερα, την κονόμα δηλαδή, και μετά άσε μας ήσυχους. Άσε μας ήσυχους. Άσε και την αριστερά, αυτή την αριστερά που αγωνίζεται, όχι αυτή την αριστερά που υπηρέτησες εσύ, των μηχανισμών, των μεγάλων φεστιβάλ, της κονόμας και της παρακμής. Ας την αριστερά ησυχή, ας το λαό ησυχό που προσπαθεί να βρει το βηματισμό του. Δεν θέλει άλλο αυτό το πράγμα, αυτή την προσβολή που δέχεται καθημερινά και από σένα και από τους ομοίους σου. Αυτά τα ολίγα, πάμε παρακάτω. Πάντως, για τους ηλίθιους που λέγαμε ότι είναι για ηλίθιους, ναι, μερικές φορές μπαίνω στη σκέψη, παρακολουθώντας τα προγράμματα για ηλίθιους, ότι παρατηρώ πάρα πολύ κόσμο γύρω μου, παρέες μου, έτσι, και μιλάω και εγώ με πολύ κόσμο, προσπαθώ, που έχουν δει αυτά τα προγράμματα που λέμε για ηλίθιους και θεωρούν τον κόσμο ηλίθιο επειδή υπάρχουν μόνο αυτά τα προγράμματα. Λέει, δεν βλέπεις, όλοι αυτό βλέπουν. Αλλά όλοι όσοι μου έχουν αναφερθεί σε αυτό το βλέπουν στο έτσι. Δηλαδή, το έχουν δει μια φορά να δούνε μέχρι που φτάνει η ηλικιότητα του. Είναι με αυτά τα podcast, αυτά είναι αμερικάνικα, ας πούμε, εισαγωγή αμερικάνικων προτύπων. Ναι. Και όλα αυτά τα χαχούχα με τα γέλια στο background. Δηλαδή. Ναι, ναι. Όχι, δεν μιλάω μόνο για το συγκεκριμένο. Ενώ δηλαδή με σκοτώνει, πρέπει να γελάμε. Αυτή είναι η τακτική. Ναι, γιατί στην ουσία ο υπεριαλισμός, ιδιαίτερα μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 60 και μετά, έγινε προσωπική υπόθεση, δηλαδή επενέβηκε στις προσωπικές σχέσεις. Δεν είναι απλά μια πολιτική όπως ήταν. Μ' άρεσε γιατί κάποιος παλιά είχε πει, παλιός αντάρτης τέλος πάντων, ανταρτοεπονίτης, είχε πει το εξής καταπληκτικό, που νομίζω ότι υποδηλώνει έτσι με μια αφαίρεση λαϊκή σοφία, να το πούμε έτσι, που συνήθως υπάρχει όταν παίρνει το απόσταγμα της ιστορικής εμπειρίας ενός τόπου. Λέει, όταν ήταν οι Βαβαροί, μας φέραν τον πολιτισμό τους. Οι ξένοι πάντα φέραν τον πολιτισμό τους. Το χαρακτηριστικό των Βαβαρών ήταν η τζελατίνα, που έλεγε ο Μακρυγιάννης, δηλαδή η γκυλοτίνα. Όταν ήρθαν οι Εγγλέζοι, μας φέραν το δικό τους πολιτισμό, που ήταν η αγχώνη. Μας μάθανε δηλαδή ότι ο καλύτερος τρόπος εκτέλεσης όλων αυτών των μη πειθαρχούντων στοιχείων ήταν δια της αγχώνης. Ιδιαίτερα οι αδελφοί Κύπροι γνώρισαν πολύ καλά τι σημαίνει βρετανική αγχώνη. Λοιπόν, και το γνωρίζουν ακόμη και σήμερα. Έτσι. Κεφτανίσει, εννοείται. Ε? Κεφτανίσει, λέω. Όχι, αδελφοί Κύπριοι, εννοώ τους Κυπρίους, μέχρι τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Το πώς δούλευε η αγχώνη, δούλευε συνέχεια και βεβαίως ιδιαίτερα για τα νέα παιδιά, εκείνα που είχαν μπει με ό,τι πιο αγνό πάθος είχαν για την απελευθέρωση της πατρίδας τους στον εθνικοπροεδρικό αγώνα. Έστω και υπό την ηγεσία ενός δόλιου ανθρώπου σαν του Γρίβα. Αλλά τέλος πάντων. Το τρίτο λέει, όταν ήρθαν οι Αμερικανοί, φέραν το δικό τους πολιτισμό, τα τσουκμπόξ. Δεν θέλαν απλά να σε κρεμάσουν, θέλουν να σου αφαιρέσουν την αισθητική, το μυαλό, την αντίληψη. Ήταν ο πιο βίαιος τρόπος επέμβασης στην ελληνική κοινωνία, ιδιαίτερα με τα εμφυλιακά. Γι' αυτό έτσι βγήκε έρχεται το δολάριο, όλος αυτός ο κλασικός κινηματογράφος, ηθικογραφικός ελληνικός κινηματογράφος, αποτυπώνει αυτή την επέμβαση στις προσωπικές σχέσεις των ανθρώπων, στην οικογένεια, στην κοινωνική συνοχή, όλα αυτά τα πράγματα που σήμερα μας έχουν οδηγήσει σε αυτή την κατάντια, στην απόλυτη χρεοκοπία. Αυτό είναι το καινούριο στοιχείο που έχει και βέβαια δεν είναι το Αμερικανό, απλά οι Αμερικάνοι ήταν πρωτοπόροι σε αυτά τα ζητήματα. Σήμερα
ζούμε την απίστευτη ιστερική φαντασίωση του οποιοδήποτε μεγαλοκαρχαρία αρπακτικού των αγορών, το να μπορείς να έχεις δουλικά οικειοθελώς. Αυτό ήταν πάντα από την αρχαιότητα μια φαντασίωση που είχαν οι μεγαλοσκήμονες και οι ισχυροί, αλλά όπως έλεγε ο Μάρξ, λέει, κάποτε τους ισχυρούς τους γέννησε η κοινωνία, γιατί τους είχε ανάγκη. Είχε ανάγκη μεγάλες προσωπικότητες, ισχυρούς βασιλιάδες κτλ. Ανάγκη. Μετά όμως, για όλους τους αιώνες που οι ισχυροί επικράτησαν και συνεχίζουν να επικρατούν, τους έχει εξασφαλίσει τη θέση τους η ηλιθιότητα του ανθρώπινου γένους. Μάρξ είναι αυτός, μπορεί να λέει ότι θέλει χωρίς να τον παρεξηγούν, έτσι, ούτε να τον πουν λαϊκιστή. Αν και βεβαίως υπάρχουν αρκούντος ηλίθιοι. Δεν ήταν Ραβίνος ποτέ, ρε. Ο Μάρξ, λοιπόν, και μάλιστα ανήκε σε μια οικογένεια η οποία έχει αλλαξοπιστήσει, δηλαδή είχε αλλάξει τον εβραϊκό. Ήταν ο δεύτερος Ιησούς όμως. Ποιος που τι κάνει? Ήταν ο δεύτερος Ιησούς ο Μάρξ. Όχι. Ορισμένοι ηλίθιοι τον θεωρούσαν έτσι. Γι' αυτό ο Άμυρος πέθαινε. Και αυτός και ο φίλος του Έγκελες και έλεγαν: εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι δεν είμαι μαρξιστής. Αλλά δεν το κατάλαβε κανένας. Και πίστεψαν ότι αυτοί μπορούν να γίνουν καλύτεροι μαρξιστές από τον Μάρξ. Και έχουμε την κατάδια τη σημερινή. Λοιπόν, και όχι μόνο βεβαίως. Πάμε λοιπόν στην τραγουσά. Ναι, δεν ξέρω λίγο από πού να αρχίσω, γιατί όπως λέω και εγώ, βομβαρδιζόμαστε αυτή τη στιγμή. Αυτή η ΑΔΕ, ή όπως τη λέω εγώ, η Γκεστάπο, γιατί πλέον εγώ αρνούμαι να την πω ΑΔΕ. Λοιπόν, Γκεστάπο είναι αυτό το πράγμα. Η οποία έχει ξεσαλώσει πραγματικά και ανακοίνωσε σήμερα ότι ετοιμάζει, λέει, με όλα τα μέσα, που λέει συγκεκριμένα, 250.000 ελέγχους. Και θα μετέλθει, λέει, όλων των μέσων. Όλων των μέσων. Βεβαίως. Τώρα, το άρθρο αυτό έχει διαρρεύσει. Θα μειώσει τη φορολογία ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, συγγνώμη. Περίμενε, θα παρακαλέσει τη Μέρκελ να του. Δεν λέει, θα μιλήσει μαζί τη, θα έχει την τιμή. Το έχει υποσχεθεί στα σεπόλια. Με την αυτοκράτηρα. Στα σεπόλια, το υποσχέθηκε. Μπορεί σε να μην είναι στα σεπόλια. Εκεί πέρα που του έλεγε: αρέσει, δεν βγαίνει το μαγαζί. Είδε, μην ανησυχείς, εγώ εδώ. Θα ρίξω το ΦΠΑ και θα μειώσω τους συντελεστές. Το είπε. Βεβαίως. Και ξέρετε, ο Μητσοτάκης ήταν από αυτούς που ό,τι λέει, γκαραντί. Δεν είναι θέμα. Αλλά η ΑΔΕ, βέβαια, τι λέει. Εντάξει, άμα διαβάσετε το άρθρο, και τώρα είναι μεγάλο. Θα σηκωθεί τρίχα με αυτά που περιγράφει, το πώς σκοπεύει να πατάξει τη φοροδιαφυγή. Ναι, τους 12.000 ράμπο. Αυτό το άρθρο δεν το λέει ακριβώς. Το λέει ως τελωνιακή και φορολογική ακαδημία, λέει, θα φτιάξει. Ναι, ρε παιδί μου, φορολογική, ναι, βεβαίως. Γι' αυτό και στελέχη. Ένας φίλος μου, ο οποίος τον είχα γνωρίσει στο στρατό και τώρα είναι εκπαιδευτής των ειδικών δυνάμεων, επολίτης βέβαια, έχει προσληφθεί ήδη στην Ακαδημία βέβαια, για να μάθει τον τρόπο φοροσυλλογής. Έτσι, κεφαλοκλείδωμα, τα γνωστά, ας πούμε. Έτσι, χειρισμού όπλου, οπλοπολιβόλου, γκάτλινγκ θα γίνω, θα τα πάντα. Δηλαδή όλα τα μέσα τα οποία είναι απολύτως πολιτισμένα για να μπορέσουν να εισπράξουν τα φορολογητέα είσοδα. Ποτέ όμως από τον κύριο Νταλάρα. Ούτε τις offshore φυσικά. Όχι βεβαίως, διότι εκεί πέρα κάτι συμβαίνει, ρε παιδιά. Γιατί ο Γεωργιάδης δεν μπορούν να πιάσουν offshore, λέει. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, ναι, δεν μπορούν να τις πιάσουμε. Διότι, ξέρεις, πολύ δύσκολο. Τρέχουν τα με ταχύτητα, πώς να το πούμε, σωματιδίου μεταξύ ύλης. Γι' αυτό και δεν έχουν προσδιοριστικό ύλης. Ναι. Είναι κυματοειδής κατάσταση. Τέτοια ταχύτητα, κοντά στην ταχύτητα του φωτός. Πού να το δει τώρα το ανθρώπινο μάτι για να την πιάσει. Λοιπόν. Αλλά βεβαίως και το βεβαίως και μεγάλο δημοσιογράφος δεν σου έχει κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου. Δεν έχουν πιάσει κανέναν. Ενώ, ας πούμε, οι μεγάλο δημοσιογράφοι γνωρίζουμε από δημοσιεύματα. Ένας 1,5 εκατομμύριο χρωστάει, ο άλλος 5 με το Real, ο τρίτος, ξέρω εγώ, κάποια άλλα εκατομμύρια κτλ. Κανένας, ρε παιδί μου. Αλλά όλοι τους με στην καλή χαρά όταν μιλάνε για την ΑΔΕ. Μπράβο στην ΑΔΕ που λέει. Βεβαίως. Ναι, ναι, ναι. Τι ωραία, ρε παιδί μου, έκλεισε ένα μαγαζάκι εκεί πέρα που έβγαινε. Μια ταβερνούλα. Και εσύ ο Μουσολίνη έλεγε: θα πατάξω τη μαφία, θα χτυπήσω τη μαφία. Ναι, βεβαίως, γιατί αυτό ήταν μεγαλύτερη μαφία. Ήταν λογικό. Ήταν λογικό. Εντάξει, λένε, τώρα που έτσι περιδιαβαίνω τη λίστα, λένε πάλι επαναφέρουν θέμα του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου φυσικά. Και γενικά η λίστα είναι αποκαρδιωτική. Είναι λογικό, διότι με την επόμενη Βουλή, καθώς θα συνταγματοποιηθεί η εκτροπή με την αναθεώρηση του συντάγματος, πλέον τα δικαστήρια δεν θα μπορούν να βγάζουν παράνομο το περιουσιολόγιο. Ούτε τα αναδρομικά θα είναι νόμιμα. Γι' αυτό και τώρα τα μοιράσαν στους δικούς τους, ή γενικά, πώς να το πούμε, με μια τακτική
δίνω κάπου άλλου δεν δίνω. Έτσι. Λοιπόν, για προεκλογικούς καθαρά λόγους, τα οποία θα τα πληρώσουμε εμείς χοντρά με την αύξηση φορολογίας στο επόμενο διάστημα, αμέσως μετά τις εκλογές. Και βέβαια όλα αυτά συμβαίνουν μόνο και μόνο για τον Μαλακοπίτουρα, ο οποίος πρέπει να πιστέψει ότι έχουμε μπει σε μια κανονικότητα, έτσι δεν είναι? Πλέον δεν είναι θέμα να το πιστέψει. Πλέον όπως είπες, είναι θέμα εξόντωσης. Δηλαδή δεν θα προλάβει. Δεν θα προλάβουν πολύ να το συνειδητοποιήσουν, γιατί πολλοί πρέπει να του εξοντώσουν. Δηλαδή, να τώρα, ας πούμε, ψηφίστηκε, τους έδωσαν το έναν δις γιατί ψήφισαν το νόμο για την πρώτη κατοικία. Που εξαιρεί, νομίζω, 9 στους 10 δανειολήπτες. Έτσι δεν είναι? Οπότε έχουμε εξώσεις ενώπιον. Αυτό μας πρέπει να το δούμε ιδιαίτερα. Για πολλές να δούμε και πώς. Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε για 180.000 ζητάνε οι δανειστές. Αυτό πρώτη φορά το ακούω. Συνήθως, ολόκληρη την ιστορία, ακόμη και στο Πεσοπόλεμο που είχαμε καταστάσεις σε οικονομίες που ήταν έκριθμες, διάβαζα σήμερα το πρωί για το Note Gold, το δεύτερο νόμισμα Βαρουφάκη, να το πούμε έτσι, καταλάβει ο κόσμος, που τυπώθηκε από ιδιωτικές αρχές στα πλαίσια της Βαϊμάρης ως δεύτερο νόμισμα υποσχετική έναντι του Χρυσού Μάρκου, το οποίο ο Ράιχσμαρκ βεβαίως την εποχή εκείνη, και το οποίο συνέβαλε εξαιρετικά στο να υπάρξει ο υπερπληθωρισμός της τάξης των 2.500% μέσα στη βδομάδα, μέσα στην ημέρα κτλ. Σε Χρυσό Μάρκο πλήρωνε τα χρέη η Γερμανία τότε. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό και λειτουργούσε εσωτερικά με το Μαλακό. Με την υποσχετική. Και τους βγάλανε αυτό το Note Gold, το οποίο είναι note, από το αγγλικό note. Gold δηλαδή δεν είναι, έναντι σου χρυσού. Υπόσχομαι ότι ναι, θα σου δώσω. Λοιπόν, αυτό που κάνει τώρα το δημόσιο πλήσχεσαι με τους... Το διπλό νόμισμα, αυτό είναι κλασική περίπτωση διπλού νόμισμα. Όχι, λες, αυτό που το κάνει ήδη το δημόσιο με τα ρέπος και τα... Ναι, αλλά το ρέπος το κάνει προς την... προς τους δικούς του φορείς. Ναι, ναι, δεν το κάνει προς τους πολίτες. Ναι, ναι, ναι. Απλά θα έρθει. Έχουμε και σε διπλό νόμισμα, γιατί αν δει κανείς, ας πούμε, για παράδειγμα, να ανοίξει την Τράπεζα της Ελλάδος στον τελευταίο ισολογισμό, θα δει ότι το χρέος συνολικά της κυβέρνησης προς ΝΠΙΔΕΛΤΑ και ΝΠΙΔΕΛΤΑ, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ξεπερνάει τα 45 δισεκατομμύρια. Αυτά τα 45 δισεκατομμύρια αναγκαστικά, αργά ή γρήγορα, θα μπουν σε κυκλοφορία. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, διότι ο άλλος τρόπος είναι να τα πληρώσει η κυβέρνηση. Πότε. Θα μπουν σε κυκλοφορία, δηλαδή βγάζοντας τα. Θα το φορτώσει στο κουσμάκι. Δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Θα πληρώνει δηλαδή το νοσοκομείο, ας πούμε, ή το οποιοδήποτε φορέας με τα ρέπος, έτσι, τα γραμμάτια αυτά. Ναι, με αυτά, με μια μορφή υποσχετικής. Ναι. Με μια μορφή που. Αυτά που του έχει δώσει το κράτος έναντι χρημάτων που υποτίθεται ότι θα τα εισπράξει κάποια στιγμή, επειδή βλέπει δεν τα εισπράττει, θα αρχίσει να κυκλοφοράει, σαν να δίνω εγώ την επιταγή, ας πούμε, ναι, που έχω πάρει. Ίσως εργαζόμενους ή προμηθευτές ή συνταξιούχους. Αυτό που είχαμε με τις μεταχρονολογημένες επιταγές, δηλαδή που γινόταν, ναι, παλιότερα. Βέβαια τώρα πλέον που έκανες βατζινάκι στην Καλιφόρνια. Που έκανες, ναι, εξαιρετικά. Γιατί όπως λέει ο κύριος Παντούλης, τώρα λέει ο Περιφερειάρχης, λέει πρέπει να είναι κυβερνήτης, λέει. Δεν μπορεί, λέει, να ξέρει τους πολίτες. Πρέπει να έχει υπερεξουσίες, όπως σας είπα. Να κάνουν τη γουστάρι. Ετοιμάσετε, λοιπόν. Εντάξει, αυτό έχει πάρει. Ο άνθρωπος ήταν λαγός από την αρχή. Ήταν ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας. Ήταν ο πρώτος που έφτιαξε γραφείο ευρέσεως εργασίας των Ελλήνων γιατρών στη Γερμανία. Ήθελα να ρωτήσω το κάτι. Το 2010. Τώρα, μια και έχουμε πιάσει τα ζητήματα του νομίσματος. Αυτό που λέει στο βιβλίο των Μπελογιάννης, αναγκαστική κυκλοφορία που λέει συνέχεια. Εννοεί, αναγκαστική κυκλοφορία εννοεί το φυσιολογικό καθεστώς που έχουμε. Όχι, αναγκαστική κυκλοφορία θεωρούσε ότι με μια σειρά τρόπους δημιούργησαν καινούργιο χαρτονόμισμα, περισσότερο χαρτονόμισμα που χρειαζόταν η οικονομία. Υπήρξε περίοδος, στην περίοδο κυβέρνηση Ζαΐμη, αν θυμάμαι καλά, όπου κόπηκε το χαρτονόμισμα στη μέση. Δηλαδή, τι σου λέγανε, ας πούμε, ρε παιδί μου, ότι έχεις ένα πενηντάρικο. Ναι. Έτσι. Σου λέει κόψω στη μέση. Και θα έχεις δύο. Και θα έχεις δύο πενηντάρικα. Με αυτόν τον τρόπο διπλασίασαν, έκαναν αναγκαστική, είναι μορφή αναγκαστικής κυκλοφορίας, και διπλασίασαν το χαρτονόμισμα που κυκλοφορούσε. Και αυτό το κάνανε αμέσως, μόνο και μόνο για να μπορούσαν να στηρίξουν την οικονομία. Που χρειαζόταν περισσότερη κυκλοφορία. Αυτό μπορεί να είναι και για καλό δηλαδή να γίνει. Μπορεί να είναι και για καλό, εξαρτάται με ποιες πολιτικές συνοδεύεται. Ο Μπελογιάννης γενικά μιλάει αρνητικά πάντα σε αυτό, σε κάθε περίπτωση. Και συνήθως ναι, δημιουργούσε πληθωριστικές πίεσεις. Ναι. Γιατί αυτά τα λεφτά συσσωρεύονταν σε λίγα χέρια. Είμαστε σε κατάσταση χρέους πάντα κάθε φορά που συνέβη. Σε λίγα χέρια,
σε λίγα χέρια και τι κάνανε. Ενώ συνεχίζαν να πληρώνουν το χρέος πάντα σε χρυσό, προσπαθούσαν να πληθωριστικοποιήσουν τις πληρωμές προς το εσωτερικό. Γι' αυτό κάνανε την αναγκαστική κυκλοφορία. Δεν ήταν για να βοηθήσουν να πάνε σε επενδύσεις ή εισόδημα. Τι κάνανε, προσπαθούσαν να πληρώσουν με μετατρέψιμη δραχμή τις υποχρεώσεις του κράτους προς το εσωτερικό, δηλαδή προς εργαζόμενους και οποιαδήποτε άλλη κατηγορία, συντάξεις κτλ. Που πληρώνουν και όλα αυτά τα πράγματα, και το χρέος να το πληρώνουν, να συνεχίσουν το πληρώνουν σε χρυσή δραχμή ή σε χρυσό. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δημιουργούσε ένα τεράστιο έλλειμμα, το οποίο καλυπτόταν με αναγκαστική κυκλοφορία. Το οποίο μεταφερόταν στην αγορά της κεντρικής τράπεζας, η οποία ήταν ήδη ιδιωτική από τότε. Γιατί το αγόρασε πάλι. Ναι, το κράτος. Παραχωρούσαν δικαίωμα αυτό στην κεντρική τράπεζα έναντι κάποιου δανείου. Έτσι βεβαίως. Γιατί το δανειζόταν το κράτος. Δηλαδή, ακόμη και όταν ήταν με την Τράπεζα της Ελλάδος ή πιο πριν με την Εθνική Τράπεζα, η οποία και αυτή έπαιξε μέχρι το 1927-28, έπαιξε το ρόλο. Του κεντρικού τραπεζίτη. Αυτός ο τραπεζίτη, πώς το λέγανε, τον αναφέρει συνέχεια. Έχω ξεχάσει το όνομά του. Τέλος πάντων, δεν το θυμάμαι και εγώ τώρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τι γινόταν, το κράτος, κυβέρνηση δανειζόταν το νόμισμα που έκοβε. Το δανειζόταν. Ναι. Αυτό όμως ήταν εσωτερικός δανεισμός, ο οποίος δεν σε οδηγούσε εύκολα σε χρεοκοπία, εάν αυτό δεν συνδυαζόταν με δανεισμό από το εξωτερικό. Μέχρι το 90 ναι. Περίπου κράτησε αυτό. Δεν κάνω λάθος. Όχι, εντάξει, μιλάμε για πολύ πιο παλιές εποχές πριν το Σάββατο. Όχι, μιλάμε τώρα για το Μεσοπόλεμο. Ναι, όχι, λέω μέχρι πότε κράτησε, που δανειζόμασταν από το. Όχι, αυτό άλλαξε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μετά. Εντάξει, okay. Διότι φτιάχτηκε το λεγόμενο οχολαργός, δηλαδή. Ναι. Μάλλον λειτουργήσε η προσπάθεια να φτιαχτεί, ήταν από τη δεκαετία του 30, από τα τέλη της δεκαετίας του 30. Λειτουργήσε ο οχολαργός, όπου το ίδρυμα ήταν κρατικό και δεν ήταν υποχρεωμένο να δανείζει το κράτος. Αλλά τότε παίχτηκε άλλο παιχνίδι με τα συναλλαγματικά αποθέματα της χώρας. Όποιος είχε δηλαδή δολάρια, πληθωριστικοποιούσαν τη δραχμή επίτηδες οι κυβερνήσεις, μόνο και μόνο για να μπορεί να κερδίσει αυτός που έχει δολάρια στα χέρια του. Και ποιος είχε δολάρια, οι πολυεθνικές και οι μάγκες που κάνανε δουλειές με το εξωτερικό, οι μεγάλοι ολιγάρχες. Αλλά είναι αυτά τα παιχνίδια με το νόμισμα που γίνονται. Έτσι, όπως τώρα είναι με τη λίρα. Μας λένε εδώ πέρα ότι η τουρκική λίρα πάτωσε. Αξίζει τον κόπο να πούμε ότι ορισμένα πράγματα σχετικά με την Τουρκία τώρα και τις τουρκικές εκλογές. Από ό,τι φαίνεται, κατά πάσα πιθανότητα, δεν νομίζω ότι θα ανατραπεί εύκολα το αποτέλεσμα, παρά το ότι θα θέλει πάρα πολύ ο Ερντογκάν να το ανατρέψει. Το μεγάλο πλήγμα που δέχτηκε είναι ότι έχασε την Κωνσταντινούπολη ο Ερντογκάν. Γιατί από τη δεκαετία του 90 το κόμμα του Ερντογκάν, που τότε ήταν ξεκάθαρα ισλαμιστικό κόμμα, είχε μεγάλη επιρροή, πολύ ισχυρή, φτιάχτηκε στις φτωχογειτονιές της Κωνσταντινούπολης. Εκεί φτιάχτηκε. Εκεί φτιάχτηκαν τα πρώτα γραφεία του, εκεί άνοιξαν γραφεία βεβαίως με δολάρια από τη Σαουδική Αραβία, βλέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι. Τότε θυμάμαι, πήγαινα για δουλειές στην Τουρκία και συζητώντας με κάποιους στρατιωτικούς Τούρκους που κυκλοφορούσαν το σηματάκι του Λένιν, έτσι φαινόταν ο Κεμάλ. Το πάνε σηματάκι. Αυτοί, τους χάσαμε. Λοιπόν, αυτό το πράγμα. Καλά, αυτή τώρα είναι. Φορούσαν τον Κεμάλ. Όταν φορούσαν πολιτικά, αυτό μου έκανε εντύπωση. Όταν φορούσαν, γιατί η εταιρεία την οποία δούλευα τότε είχε σχέση και με το στρατό. Αμερικανική ήταν και είχε σχέση με τον τουρκικό στρατό. Οπότε εγώ είχα επαφή με αρκετούς αξιωματικούς του τουρκικού στρατού, ο οποίος ερχόντουσαν με πολιτικά τις περισσότερες φορές σε συναντήσεις, γιατί δεν ήταν στρατιωτικού ενδιαφέροντος οι συναντήσεις, με μένα τουλάχιστον. Λοιπόν, όλοι τους λοιπόν, το διακριτικό τους ήταν το ότι φορούσαν το κεφάλι του Κεμάλ. Βέβαια, το κεφάλι του Κεμάλ, αν το προσέξεις, είναι σαν και εκείνα τα οποία μας δίνανε την εποχή των φεστιβάλ της ΚΝΕΑ. Ας πούμε, το κεφαλάκι του Λένιν είχε ένα τέτοιο. Μάλιστα την πρώτη φορά που το είδα, κάτσε ρε, τι γίνεται εδώ. Ήταν κάτι περίπου σαν τη Λούφα και Παραλλαγή. Που ρωτάνε τον. Στην. Τι είναι αυτό. Τον Καλογερόπλο. Τον Καλογερόπλο. Τι είναι αυτό. Ο Ελευθέρωτη Βενιζέλο. Ξέρω κάπω έτσι. Λοιπόν, συζητώντα λοιπόν με αυτού, μα έλεγαν λοιπόν ότι ερχόντουσαν με βαλίτσε από τον Νότο, από την Αλεξανδρέτα. Με βαλίτσε ερχόντουσαν τεράστια ποσά δολαρίων μέσω των Αμερικανών που τροφοδοτούσαν το Ισλαμικό κόμμα του κ. Ερντογκάν την εποχή εκείνη,
Και τι έκανε αυτό, ίδρυσε μια σειρά γραφεία μέσα στις φτωχογειτονιές της Κωνσταντινούπολης, για να καταλάβουμε την εποχή εκείνη. Ήταν η Κωνσταντινούπολη συνολικά πρέπει να έχει 12 με 13 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, πληθυσμό, εκ των οποίων 10 ζούσαν σε παργομαχαλάδες. Μιλάμε σε καταστάσεις οι οποίες θυμίζουν Λατινική Αμερική, μπάριος, φαβέλες, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, εκεί μέσα πήγε και έφτιαξε γραφεία. Στη δεκαετία του 90 δεν έβρισκες πουθενά αλλού γραφεία του κόμματος του Ερντογκάν παρά μόνο στις φτωχογειτονιές. Οι φτωχογειτονιές λοιπόν αυτές, στις φτωχογειτονιές αυτές άρχισαν να μοιράζουν 50 δόλαρα και γενικότερα δολάρια σε οποιονδήποτε στις φτωχικές οικογένειες που ήταν και πολύτεκνες και όλα αυτά και να πρικίζουν απόρα κορίτσια κτλ. Αυτή ήταν η πολιτική διείσδυση στην τουρκική κοινωνία σε μια εποχή. Αυτό υπάρχει σε επίσημα δεδομένα. Αυτά είναι δεδομένα. Δηλαδή, οι πρικοδοτήσεις γινόντουσαν επίσημα, ας πούμε. Εντάξει, τι επίσημα. Τι επίσημα. Και μάλιστα σε δολάρια. Δηλαδή σε μια Τουρκία. Θέλω να πω από πού το γνωρίζουμε αυτό. Το ξέρουμε. Το ξέρω πρώτον, έχει γραφτεί κατά κόρο. Και δεύτερον, ήμουν εκεί. Δηλαδή, το ξέρω από αναλύσεις που μου κάνανε εκεί και μάλιστα επειδή είχαν ανησυχήσει πάρα πολύ στρατιωτικοί με την άνοδο του Ισλαμικού Κόμματος της εποχής εκείνης, που υπήρξε τελικά και απόφαση απαγόρευσης και αναδημιουργήθηκε. Το κόμμα της δικαιοσύνης τώρα που όπως λέγεται είναι μια αναδημιουργία του παλιού κόμματος που είχε απαγορευτεί από το τουρκικό δικαστήριο και μάλιστα... Του Ερντογκάν. Ναι. Και μάλιστα το Ευρωπαϊκό Κόμμα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δικαίωσε την απόφαση της, του Άτομου Δικαστήριου της Τουρκίας. Είχε Έλληνα δικαστή γι' αυτό. Οι Έλληνες δικαστές δεν πιάνουν εύκολα τα περί δημοκρατίας, ελευθερίας κτλ. Δεν τα πιάνουν. Δικαίωσε και μάλιστα έβγαλε μια κατάπτυστη απόφαση τότε, όπου έλεγε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που κατέφυγε το Ισλαμικό Κόμμα της Τουρκίας για παράνομη κατάλυση του κόμματος, όπου έλεγε ότι κάτω από ορισμένες συνθήκες το κράτος όταν θεωρεί ότι απειλείται από τη λειτουργία ενός κόμματος μπορεί να το καταλύει. Τέτοια πράγματα βεβαίως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πάντα έχει ορισμένες αποφάσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που κατάπτυστες. Είναι κατάπτυστες. Και στους Βάσκους έγινε που απογράψουν το κόμμα τους. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάντα υπάρχει Έλληνας δικαστής μέσα. Σε τέτοιες αποφάσεις πάντα υπάρχει Έλληνας δικαστής. Γι' αυτό βάλε τώρα και Έλληνα στο... εμείς είμαστε guarantee. Guarantee να τεινάξουμε στον αέρα οτιδήποτε αφορά ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν ξέρω, είναι ίδιο της φυλής, εξαγοράζεται πιο εύκολα ο Έλληνας, δεν ξέρω. Όταν πάρει αξιώματα ιδιαίτερα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν την εποχή εκείνη και συνέχισε να το κάνει και μάλιστα αυτή τη μεγάλη στήριξη την είχε και τώρα όσο έχει και κυβέρνηση και χάρη και στα δικά μας λεφτά. Διότι οι ελληνικές κυβερνήσεις, και αυτό το λέει ποτέ κανένας, κάλυψαν, διέσωσαν τον Ερντογκάν δύο φορές το καθεστώ του. Πρώτο με την εξαγορά της Finansbank πίσω στα 2004-2005, δεν θυμάμαι πότε, που είναι σκάνδαλο ολκής το ότι αγοράστηκε η Finansbank, η οποία μέσω της Finansbank... Από ποιον αγοράστηκε? Από την Εθνική, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, τότε δόθηκαν δύο, τελικά φτάσαν στα 5 δισεκατομμύρια δολάρια που δόθηκαν και διαμέσου αυτού του πράγματος ανακεφαλοποιήθηκαν οι τουρκικές τράπεζες του Ερντογκάν για να μην καταρρεύσουν. Διότι οι τουρκικές τράπεζες είχαν λαιλατηθεί μέχρι αηδίας από το προηγούμενο πολιτικό προσωπικό, αλλά και τον Ερντογκάν τον ίδιο, γιατί μην τρελαθούμε, έτσι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πρόσφατα μάλιστα πουλήθηκε η Finansbank και έκλεισε το κεφάλαιο του ενός από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα, τραπεζικά σκάνδαλα που έχει γίνει στην Ελλάδα. Βέβαια θα μου πεις, μόνο αυτό είναι, ένα κεφαλοποιήσεις. Αλλά πλέον τελείως. Ναι, λοιπόν, κάθε χρόνο διοχετεύονταν από το 2009, αν θυμάμαι καλά, μέχρι το 2016, διοχετεύονταν στην Τουρκία πάνω από 30 δισεκατομμύρια δολάρια διαμέσου των εγχώριων λεγόμενων τραπεζών. Που το ξέρουμε, είναι τα στοιχεία της BIS, δηλαδή τα στοιχεία της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, που δείχνει τις απαιτήσεις των τραπεζών από Ελλάδα έναντι της Τουρκίας. 30 δις. Μετά, συγγνώμη, χάνεται το πράγμα. Τι γίνεται? Πολύ απλά, αυτό που εγώ διοχετεύω στην Τουρκία αλλάζει χέρια, αλλάζει επωνυμία, αλλάζει χαρακτηριστικά και έτσι δεν ταυτοποιείται
και δεν συνδέεται με το τραπεζικό τομέα ή με ελληνικής καταγωγής ή ελληνικής, ή πώς θα το πούμε, έδρας, δραστηριότητα. Αυτό αυτή τη στιγμή συμβαίνει και στη Μακεδονία. Στη Μακεδονία, κοίτα ρε, μου ασχολήσουν ρε παιδί μου, στα Σκόπια. Α. Λοιπόν, γι' αυτό και μπήκαν όλα τα λαμόγια εκεί πέρα, έτσι, με τον Τσίπρα. Χοντρά λαμόγια, λοιπόν, που έχουν πάει εκεί πέρα να προωθήσουν, είναι ένας μηχανισμός όπου φεύγει κεφάλαιο στο εξωτερικό από την Ελλάδα σε αυτές τις συνθήκες καταλύσεις του χώρου της Ελλάδας και λαιλασίας, προκειμένου να αλλάξει ταυτότητα. Γι' αυτό και αν δει κανείς το ισοζύγιο, τη διεθνή επενδυτική θέση, όπως λέμε, τη διεθνή επενδυτική θέση των χωρών αυτών, η διεθνή επενδυτική θέση είναι κατά κύριο λόγο είτε συνάλλαγμα, το οποίο το χρειάζονται για να μπορούν να υποστηρίξουν τα τεράστια ελλείμματα που έχουν, ιδιαίτερα τα εμπορικά, τις αγορές δηλαδή που κάνουν από το εξωτερικό, και ή χρεωστικά μέσα, δηλαδή χρέη, μορφές χρέους. Αυτές οι μορφές χρέους εισάγονται, μετατρέπονται σε κεφάλαια για trust fund, σε διάφορα δηλαδή επενδυτικά κεφάλαια, και τα οποία φεύγουν. Μπαίνουν και φεύγουν. Αυτή τη δουλειά γίνεται στα Σκόπια, έτσι γίνεται και στην Τουρκία, αλλά σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό και με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αυτή είναι η ιστορία με τις τράπεζες σήμερα. Και μέσα των τραπεζών βεβαίως είναι ο ιδανικός τρόπος για να καλύπτεται και να, πώς να το πούμε, να συγκαλύπτεται το μαύρο πολιτικό χρήμα, το μαύρο επιχειρηματικό χρήμα. Δεν μπορεί να υπάρχει κανένας είδους έλεγχος, διότι οι τράπεζες είναι ανεξάρτητες. Συστημικές. Ναι, είναι συστημικές. Οι τράπεζες είναι ανεξάρτητες. Τις πειράζουμε. Έτσι, είναι ανεξάρτητες. Οι κεντρικές τράπεζες είναι ανεξάρτητες. Ακόμη και στην Τουρκία. Λοιπόν, τώρα τι έγινε. Εάν επαληθευτεί ότι ο Ερντογάν έχασε το Δήμο Κωνσταντινούπολης λόγω του ότι δεν έχασε απλά τα μεσαία στρώματα, τα μεσαία στρώματα τα έχει χάσει. Έχασε και σημαντικό κομμάτι της φτωχολογίας, τότε πρέπει να περιμένουμε πραξικόπημα ορκής εναντίον του Ερντογάν και του καθεστώτος που έχει επιβάλει. Αλλά καθεστώς, πραξικόπημα, όχι σαν αυτό το οπερέτα. Καλά, αυτό που ήταν. Είδαμε, αλλά ένα πορτοκαλί, μια πορτοκαλί. Μπράβο, ναι. Επανάσταση. Δηλαδή, διαδηλώσεις και όπως είναι η Ουκρανία, στη Σερβία κτλ. Αυτό το ξέρει ο Ερντογάν. Το ξέρει πολύ καλά. Γι' αυτό κιόλας αμέσως μετά τις δημοτικές εκλογές έχουμε ένα νέο γύρο επίθεσης στο νόμισμα στην Τούρκη Λίρα. Ενώ υπήρξε μια περίοδος η οποία έχει καθησυχάσει αυτή η επίθεση προς την Τούρκη Λίρα. Γιατί επιτίθεται στην Τούρκη Λίρα. Γιατί κερδοσκοπικά. Πρώτον, επιβεβαιώνονται για άλλη μια φορά πόσο ηλίθιοι είναι όλοι αυτοί οι αναλυτές που προβλέπανε άμεση κατάρρευση της τουρκικής οικονομίας. Μπούρδες, ανοησίες. Λοιπόν, επιτίθενται γιατί. Πρώτον, για να χτυπήσουν δύο βασικά κοινωνικά στρώματα. Το πρώτο είναι τα μεσαία στρώματα, συγγνώμη, και τους ολιγάρχες τους οποίους έχει μαζί του ο Ερντογάν. Γιατί τους ολιγάρχες. Γιατί οι ολιγάρχες κονομάνε από τη λαιλασία της Τουρκίας και τη δυνατότητα να τοποθετούν τα κεφάλαιά τους έξω, να αγοράζουν μια μαρίνα στην Ελλάδα, να αγοράζουν οτιδήποτε έχουν σε δολάρια. Όταν λοιπόν το δολάριο είναι πανάκριβο σε σχέση με τα κεφάλαια που συσσωρεύουν στο εσωτερικό, τότε δημιουργείται πρόβλημα με όλους αυτούς τους ολιγάρχες, οι οποίοι είναι και καλοβολεμένοι. Πολύ περισσότερο και με τους Έλληνες ολιγάρχες οι οποίοι έχουν μεταβεί στην Τουρκία και έχουν κάνει την έδρα τους στην Τουρκία. Όλοι αυτοί οι ψηλοτύποι που κυκλοφορούν εδώ και στηρίζουν Τσίπρα έχουν φύγει ήδη για την Τουρκία. Εξού και όλες αυτές τις πολιτικές συνεννόησης και κατευνασμού με την Τουρκία, ζήτω ο Ερντογάν κτλ. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι από ό,τι φαίνεται εξαναγκάσαν την τουρκική οικονομία να μεταφέρει το κόστος αυτού του πράγματος, προκειμένου τι έκανε ο Ερντογάν, προσπάθησε να δώσει μεγαλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες, μεγαλύτερες ευκαιρίες κερδοσκοπίας δηλαδή, στην ολιγαρχία. Στην ολιγαρχία που το στηρίζει. Αυτό όμως κοστίζει για τα φτωχά στρώματα. Σε πληθωρισμό, σε ανεργία, σε φτώχεια. Τι τύπου επενδυτικές ευκαιρίες δηλαδή. Δηλαδή, παράδειγμα,
ενίσχυσε πάρα πολύ το δουλεμπόριο ανθρώπινων ζώων. Ποτέ ξανά η Τουρκία δεν είχε τόσους ανθρώπους να συσσωρεύει μέσα στην Τουρκία και να τους διακινεί εν είδη εμπορεύματος. Μιλάμε για τους ξένους τώρα. Όχι, δεν έχει επεκτείνει και στον εσωτερικό πληθυσμό. Μετανάστες πρόσφυγες. Αυτό ξέρεις τι σημαίνει. Σημαίνει δισεκατομμύρια σε τζίρο. Α, και μάλιστα σε δολάρια. Έτσι κατόρθωσε η τουρκική οικονομία, το καθεστώς Ερντογάν, να ενισχύσει τα συναλλαγματικότητα από θέματα τη στιγμή που δεχόταν επίθεση κερδοσκοπική στην τουρκική λίρα. Τι σημαίνει επίθεση κερδοσκοπική στην τουρκική λίρα? Την έκανε πιο φτηνή για το δολάριο, που σημαίνει ότι για να τα αγοράσει η τουρκική λίρα τα δολάρια χρειαζόταν πολύ μεγαλύτερο κόστος. Έτσι δεν είναι? Οπότε τι έκανε τώρα με αυτόν τον τρόπο, ενισχύοντας αυτού του τύπου τις δραστηριότητες, εξοικονόμησε δολάρια χωρίς ιδιαίτερο κόστος. Όμως από αυτό κερδίσαν συγκεκριμένοι κύκλοι. Η φτωχολογιά δεν κέρδισε. Η φτωχολογιά ζει σε απίστευτη αθλειότητα, χωρίς δυνατότητα μεροκάματου ή οτιδήποτε μια σταθερή δουλειά, έστω και σαν και αυτή που λέμε ότι υπάρχει εδώ. Λοιπόν, λέμε. Και μαζεύονται όλοι αστικά κέντρα. Βεβαίως. Για την επίθεση στην τουρκική λίρα, η φτωχολογιά πώς το. Μέσω του πληθωρισμού. Έτσι, και το περιορισμό της επενδυτικής δραστηριότητας στην οικονομία, καθότι πλέον δεν έχει κοστίσει πολύ να τοποθετηθεί να τοποθετηθούν κεφάλαια στην παραγωγή. Στην παραγωγή για εγχώρια, για την εγχώρια οικονομία. Επιπλέον η τουρκική οικονομία δεν έχει στηριχτεί στην εγχώρια αγορά. Στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην προσέλκυση ξένου κεφαλαίου. Αν αυτό το ξένο κεφαλαίο δεν έρχεται, υπάρχει πρόβλημα. Είναι το εξωστρεφές που λένε το νεοοθωμανικό. Οι μεταναστευτικές ροές που περνάνε από Τουρκία, μέσα στην Τουρκία σε τι καθεστώς βρίσκονται, ανάλογο με το δικό μας? Δηλαδή είσαι κλειστή σε στρατόπεδα συγκέντρωση κλπ. Ναι, βέβαια. Ναι. Κατά κύριο λόγο προς τον Νότο. Πάνω από 4 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Και περιμένουν οι Τούρκοι άλλα 15 εκατομμύρια να τους έρθουν από την Αφρικανική Ήπειρο. Ιδιαίτερα από τη ζώνη που είναι το Μάλι, Τσάτ κτλ. Δηλαδή είναι η υποσαχάρια Αφρική. Γιατί τον τελευταίο χρόνο έπεσαν ακόμη πιο χαμηλά. Σε απόλυτα νούμερα. Όχι συγκριτικά με τις υπόλοιπες. Σε απόλυτα νούμερα αυτές οι χώρες. Που σημαίνει ότι, και αυτό το λέει και η Παγκόσμια Τράπεζα, ότι περίπου 10 με 15 εκατομμύρια Αφρικανοί θα μετακινηθούν προς την Ευρώπη. Τώρα, το πώς θα φτάσουν στις τουρκικές ακτές για να περάσουν απέναντι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πώς θα φτάσουν στην Τουρκία. Πάντως από την Τουρκία θα περάσουν. Καθότι από την Ιταλία δεν μπορούν πλέον να περάσουν. Υπάρχει το πρόβλημα με του φραγμού που έχει επιβάλει η καινούργια κυβέρνηση. Καλά κάνει. Καλά κάνει. Προφανώς. Λοιπόν, από την Ισπανία δεν μπορούν να περάσουν. Είναι πάρα πολύ εύκολο να ελέγξει η Ισπανία και το κάνει το πέρασμα που είναι ανάμεσα στην Αφρικανική Ήπειρο και την Ιβηρική. Εύκολα και το κάνει, και άρα δεν μπορεί να. Αφήστε που λόγω της διαφοράς που υπάρχει ανάμεσα στην Ισπανία και στο Μαρόκο για τα νησιά του Μαϊντανός, Parsley Islands. Ναι, κάτι νησάκια που είναι, λέγεται Μαϊντανός. Έχει στρατηγικοποιηθεί η περιοχή, οπότε δεν μπορεί να κουνηθεί εύκολα ο λάθρεμπορος. Συλλαμβάνεται πάρα αυτά. Έτσι, οτιδήποτε και κυκλοφορεί εκεί. Ψαρόβαρκα, ιστορίες, άμεσα. Γιατί υπάρχει αφιζητούμενη ζώνη σε αυτή την περιοχή. Οπότε από πού θα έρθει? Μέσω Τουρκίας. Αν σκεφτεί κανείς ότι από αυτό κονομάει το κύκλωμα κονομάει από 1.000 έως 2.000 δολάρια κατά κεφαλή. Φανταστείτε ότι περίπου τα 4 εκατομμύρια αποτελούν ιονή τζίρο των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Τουρκία. Με την Τουρκία τι ΑΕΠ να έχει? Η Τουρκία έχει ένα ΑΕΠ, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή πόσο είναι σε δολάρια, θα σε γελάσω αυτή τη στιγμή, αλλά είναι περίπου 7 ή 8 φορές παραπάνω από την Ελλάδα. Α, είναι 3 δηλαδή. Όχι, δεν είναι 3. Τι 3. 7, 8 φορές. Γύρω στα 700-800 κάπου εκεί. Αν είναι το δικό μας, ας πούμε, γύρω στα 180, πολλά λέω. Εντάξει, είναι 3-4 φορές παραπάνω. Ναι. Λοιπόν, περίπου εκεί είναι. Λοιπόν, αλλά τα 4 δις είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί αποτελούν συναλλαγματικό απόθεμα το οποίο ανανεώνεται συνεχώς. Λοιπόν, και αυτό ενισχύει βεβαίως τους γαμπρούς του κυρίου Ερντογάν, το κύκλωμα που υπάρχει, το καθεστώς δηλαδή που έχει διαμορφώσει. Άρα, ποιες επιλογές έχει ο Ερντογάν?
ξέρει πολύ καλά ότι από τη στιγμή που χτύπησε, που αρχίζει να νιώθει την πίεση η φτωχολογιά, αυτό θα γίνει και αυτή. Γι' αυτό και έχουμε αμέσως την επόμενη στιγμή επίθεση τουρκική λίρα. Αυτό δεν δικαιολογεί το αποτέλεσμα των εκλογών. Α, έχουμε ήττα το Ερντογάν, αλλά έχουμε επίθεση στην τουρκική λίρα. Γιατί δεν έχουμε, για παράδειγμα, επίθεση στη βρετανική λίρα? Παρά το γεγονός ότι γίνεται κακός χάμος στη Βρετανία αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν έχουμε, ενώ αντίθετα έχουμε ανωδικές τάσεις στην λίρα. Που σημαίνει δηλαδή ότι οι κερδοσκόποι επενδύουν στο γεγονός ότι η Βρετανία θα την κοπανίσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά, και μάλιστα χωρίς. Τελικά το πιστεύεις, το παίρνουν απόφαση πλέον? Δεν ξέρω, παίζονται πολλά πράγματα. Θα το δούμε, γιατί ρωτάει και ένας φίλος. Θα το πούμε μετά αυτό. Ναι, αλλά ναι. Κλείσουμε την Τουρκία πρώτα. Θα κλείσουμε την Τουρκία. Και ο κόσμος, πολύ. Δηλαδή σε αυτό ο κόσμος δεν νογάει να καταλάβει που λέμε. Και στο χωριό μου, θα το δούμε. Έχει μπει και από φίλους. Το ερώτημα θα το πιάσουμε μετά. Λοιπόν, να κλείσουμε αυτό που λέγαμε για την Τουρκία. Λοιπόν, τι έχει μπροστά του τώρα αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν? Βεβαίως, αν ο άνθρωπος αυτός ήταν ένας λαϊκός ηγέτης, έτσι, αυτόματα θα γύριζε όλη την οικονομία να στηριχτεί στην εσωτερική αγορά. Άρα σημαίνει, αυξάνω τα εισοδήματα, δίνω ενισχύσεις σαν τρελός στη φτωχολογία, προσπαθώ να δημιουργηθούν επενδύσεις στην οικονομία. Με τέτοιους όρους ώστε να εξασφαλίζει υψηλά εισοδήματα, μεγάλη αγοραστική αξία της τουρκικής λίρας, γιατί η τουρκική λίρα μπορεί να πέφτει στο εξωτερικό, αλλά μπορεί να ισοσταθμίζεται με εξαιρετική αγοραστική αξία μέσα. Τι σημαίνει δηλαδή? Ότι εγώ που την κατέχω σαν μισθωτός που την παίρνω, μπορώ να αγοράζω περισσότερα πράγματα. Πώς μπορώ να το κάνω αυτό? Στην αγορά. Βεβαίως. Στην παραγωγή. Πώς μπορώ να το κάνω αυτό? Με αυξημένες επενδύσεις στην παραγωγή που μου αυξάνουν την παραγωγικότητα της εργασίας. Αν αυξάνω την παραγωγικότητα της εργασίας, εγώ έχω δυνατότητα να παίρνω περισσότερα πράγματα από την εσωτερική αγορά, και ζαμάν φού αν πέφτει. Αν πέφτει η λίρα στο εξωτερικό. Δεν μας νοιάζει. Λοιπόν, δεν είναι κάτι που να στεναχωρεί ιδιαίτερα την οικονομία. Όπως είναι στους Ιάπωνες που έχει μία. Το εξωτερικό σύζυγο. Το σύζυγο πληρωμών. Δεν είναι τόσο. Για ίσα-ίσα θα βοηθήσει το σύζυγο πληρωμών και θα αρχίσει να αλλάζει και το κλίμα στις εξωτερικές αγορές. Όταν δει ο κερδοσκόπος ότι πιέζει, και αντί να δίνει σημασία, αντί να ρίχνει δολάρια για να αγοράζει το δικό του νόμισμα, η Κεντρική Τράπεζα δίνει τουρκική λίρα σε εισόδημα, εργατικό εισόδημα, λαϊκό εισόδημα, τότε ο κερδοσκόπος αργά ή γρήγορα θα κουραστεί, γιατί θα φοβηθεί ότι θα χάσει τα λεφτά του. Οπότε τι θα γίνει? Όταν δει το ισοζύγιο να ανεβαίνει, δηλαδή να μειώνεται το έλλειμμα λόγω εσωτερικής παραγωγής και εσωτερικής αγοράς, τότε θα το αλλάξει. Θα αρχίσει να επενδύει πάνω στην υποτιμημένη λίρα, τουρκική λίρα, και θα τα πάρει πίσω η τουρκική οικονομία. Αλλά αυτό απαιτεί μια άλλο μείγμα πολιτικής και έναν άλλο Ερντογκάν. Δηλαδή θέλω να πω ότι. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Ναι, αυτό είναι αυτό που θα κάναμε εμείς. Παράδειγμα. Λοιπόν, δεν πρόκειται να το. Εμείς όμως είχαμε και το πλεονέκτημα ότι το νόμισμα μας δεν θα κυκλοφορούσε έξω. Όχι, δεν λέω σαν Ελλάδα. Αυτός λέω, που κυκλοφορεί αν το νόμισμα όχι, έξω. Λέω, αν εμείς είμαστε στην κυβέρνηση της Τουρκίας, τι θα κάναμε? Ναι. Τι θα κάναμε? Καταλαβες, δεν ήμασταν. Θα είμαστε στη θέση του Ερντογκάν. Τι θα έκανες? Ή πέφτει ο Ερντογκάν ή έρχεται ο Ερντογκάν και σου λέει: ρε φίλε, ωραίος είσαι. Δεν αναλαμβάνεις, γιατί εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Λοιπόν, μου έχουν κάνει δύο προσκλήσεις από την κρατική τηλεόραση της Τουρκίας. Να βγω να μιλήσω. Δεν βγαίνω. Για τους ευνοητούς λόγους. Δηλαδή, τι έχω πρέπει να πω. Πρέπει να πας εκεί για να βγεις. Όχι. Εντάξει, αν μπορείς εδώ εκτός ασφαλείς, Όχι, δεν είναι αυτό, ρε παιδί. Δεν φοβάμαι για τη ζωή μου. Εγώ φοβόμουν. Αλλά να συζητήσω για εσχάτη προδοσία στην Ελλάδα μέσω τουρκικού καναλιού. Για ποιο λόγο? Νόμιζα να μιλήσετε για τουρκικά θέματα οικονομίας. Για τα ελληνοτουρκικά, σαφώς. Αλλά μέσα σε αυτά θα ασχοληθούμε και με την κατάσταση στην Ελλάδα. Εντάξει, μπορείτε να κάνετε. Λογικό, δεν είναι. Τουρκική λίρα και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, δεν νομίζω. Άρα τι θα κάνεις? Λοιπόν, τι θα κάνεις? Θα κάνεις αυτό το πράγμα. Θα ενισχύσεις πάση θυσία το λαϊκό εισόδημα. Πάση θυσία. Και μάλιστα και με απασχόληση στο μικρομεσαίο κτλ., ώστε να μπορεί να στηριχτεί η εσωτερική αγορά και να επενδύσω σε καινοτόμες ιδέες που μου αυξάνουν την παραγωγή της εργασίας σε φυσικούς όρους και όχι αξιακούς, σε φυσικούς όρους. Δηλαδή, βάζω καινούργια τεχνολογία, ας πούμε, και φτιάχνω περισσότερα προϊόντα και περισσότερες υπηρεσίες χαμηλότερης αξίας. Όσο πέφτει η αξία των εμπορευμάτων, τόσο ανεβαίνει η αξία του χρηματιστήριου. Άρα τι θα κάνει το θέμα? Το λέω αυτό το πράγμα για να μην εγκλωβιζόμαστε στις μαλακίες που ακούμε. Συγγνώμη για την έκθεση.
Αλλά είναι αρχαιοελληνική, τι να κάνουμε. Ο μαθακός το πνεύμα, όπως λέει και ο Θουκυδίδης. Λοιπόν, αυτοί που ακούμε διάφορους αναλυτές και ακούμε να λέμε θα κρατώνουν οδηγούν να πάρει αντιλαϊκά μέτρα. Μπούρδες, αυτά δεν είναι λογική. Δεν έχουν σχέση. Σωστό, ναι. Είναι ταξική επιλογή αυτό το πράγμα. Το να πάρει αντιλαϊκά μέτρα πολιτική λιτότητας δεν είναι το ίδιο λογική. Το ίδιο που είναι και σε εμάς το 9. Έτσι. Έτσι τι λέγανε. Πάρτε τώρα μέτρα, γιατί αρχίστε να το κάνουμε. Τι γίνεται τώρα. Η άλλη επιλογή που έχει τι είναι. Να αφήσει να πιέσουν περισσότερο την ολιγαρχία. Όχι, πρέπει να τη δώσει. Να τις δώσει διέξοδο. Διέξοδο να τις δώσει με το να επιτεθεί στους κερδοσκόπους δεν μπορεί. Δεν έχει εκείνα τα συναλλαγματικά αποθέματα που μπορεί η τουρκική οικονομία να αντέξει σε βάθος χρόνου αυτή τη συνεχή πίεση που δέχεται στο νόμισμά της. Και βεβαίως χωρίς και με την εισρωή κεφαλαίου, ξένου κεφαλαίου στην Τουρκία να έχει πέσει κάτω από το 50% που είχε μέχρι το 17, αν θυμάμαι καλά. 17, ναι. Το 17 νομίζω ότι ήταν, άρχισε η πτώση της εισόδου του ξένου κεφαλαίου. Άρα πώς αναπληρώνει. Πώς αναπληρώνει τα δολάρια. Ένας τρόπος είπαμε. Πρώτον, με το είπαμε, ναι, ενισχύω αυτού του τύπου δραστηριότητας. Δεύτερον, συνδέομαι με την Κίνα. Και, ναι. παίζω στο project αυτό το Belt Zone που φτιάχνει η Κίνα. Δηλαδή το λεγόμενο καινούριο, το δρόμο που έρχεται, από τη Σανγκάη. Περνάει μέσα από τις ερήμους, δηλαδή το δρόμο του μεταξιού, δηλαδή που έρχεται και θα περάσει τα τουρκικά σύνορα με στόχο να πιάσει η Λίσποντο στη Μεγάλη Γέφυρα και να συνδεθεί με τα Βαλκάνια. Αυτός είναι ο στόχος. Το δεύτερο που θέλω να πετύχω είναι να πετύχω να δώσω στους Κινέζους λιμενικές εγκαταστάσεις. Πού έχω εγώ λιμενικές εγκαταστάσεις? Ναι, ναι, σαν Τουρκία. Πού έχω εγώ λιμενικές εγκαταστάσεις? Σε όλη τη Μικρασία. Στην Κύπρο. Πρέπει να έχω λιμενικές εγκαταστάσεις κάπου κοντά στο Port Said. Στο Port Said είναι εκεί που βγαίνει πώς να το πω, στο Σουέζ. Α. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει να έχω κάπου εκεί. Πού έχω πιο κοντά εγώ λιμάνι? Έχω στην Αμόχωστο. Φαμαγκούστα. Λοιπόν, μόνο που υπό το καθεστώς κατεχομένων η Φαμαγκούστα κοστίζει χοντρά. Όποιος πάει και πιάνει, όποιο καράβι πάει και πιάνει στη Φαμαγκούστα πληρώνει 3 και 4 φορές πάνω από ό,τι πληρώνει όταν πιάνει Λάρνακα, ας πούμε. Η Λάρνακα, η Λεμεσότερος, κάποιο λιμάνι της δημοκρατίας της Κύπρου. Λοιπόν, πρέπει πάση θυσία. Για να το κάνω αυτό το πράγμα πρέπει να λύξει το θέμα της Κύπρου. Άρα να, γιατί ενισχύω το ρόλο μου και πιέζω χοντρά ώστε να γίνουν δύο λαοί, δύο κράτη, να τελειώνουμε σε αυτή την ιστορία. Να νομιμοποιηθεί το καθεστώς. Να νομιμοποιηθεί και να προχωρήσουμε μπροστά. Να χωριστεί το νησί στο 50-50 και να τελειώσει η ιστορία. Λοιπόν, το τρίτο ζήτημα είναι η πόλεμη. Ο τρόπος με τον οποίο έχω εμπλακεί σε πολέμους και πρέπει να συνεχιστεί να κερδίζω τους πολέμους. Αλλά πολέμους όχι ευρέως μετόπου και σε βάθος πολέμους, διότι πολύ απλά αυτό θα μπορεί να μου κοστίσει. Ακόμη δεν έχει τις ένοπλες δυνάμεις που χρειάζεται. Τις φτιάχνει τις ένοπλες δυνάμεις που χρειάζεται, επαγγελματικού τύπου. Αυτό άλλωστε έχει ξεκινήσει από τότε που έγινε το πρεσκόπημα Οπερέτα. Φτιάχνει επαγγελματικό στρατό ο Ερντογάν. Λοιπόν, αυτός ο στρατός ακόμη δεν είναι έτοιμος να μπουκάρει και να καταλάβει με επιχειρήσεις χειρουργικής ακριβίας. Έτσι, αυτά που χρειάζεται για να δημιουργήσει τελεσμένα. Τώρα πάμε από την άλλη μεριά. Αν αυτά έχει σαν δεδομένα, γι' αυτό χρειάζεται τους Ρώσους. Έτσι, γι' αυτό χρειάζεται τους Ρώσους. Αλλά χρειάζεται και τους Αμερικανούς. Πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Αυτό είναι το θέμα. Μιλάμε για πολέμους τώρα, δηλαδή, όπως έκανε με τον πολέμου στη Συρία. Κρατάνε, εγώ θέλω να πω για τους Αμερικανούς και τον ΝΑΤΟ θα κάνουν. Λοιπόν, εδώ δηλαδή, κατάληψη εδαφών στιγμή. Κατάληψη, λοιπόν, εδαφών. Υπάρχει η μέγιστη λιθιότητα του κυρίου Βερικίου, ο οποίος μέχρι χθες μας έλεγε είναι δημοκρατικός. Τέλος πάντων, δεν είναι μόνο πιωμένος, είναι πολλά άλλα πράγματα. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ο τύπος μέχρι χθες μας έλεγε ότι έχουμε τους Αμερικανούς να μας φυλάνε τους Τούρκους. Ξαφνικά προχθές ανακάλυψε ότι οι Αμερικανοί δεν μπορούν να εγκαταλείψουν την Τουρκία, διότι η Τουρκία είναι μεγάλη υπερδύναμη. Μπούρδες. Ποιο είναι το θέμα μας? Πάντα από άποψη παγκόσμια ηγεμονία, η Τουρκία υπερτερεί των συγκριτικών πλεονεκτημάτων για τις μεγάλες δυνάμεις από ότι όλα τα υπόλοιπα Βαλκάνια. Και αυτό ισχύει από την εποχή του Ναπολέοντα.
Ο Ναπολέοντας ήταν ο πρώτος που έθεσε το δόγμα της παγκόσμιας ηγεμονίας σε σχέση με την Κωνσταντινούπολη, τα στενά και την Τουρκία. Θεωρούσε δηλαδή, σε μια συζήτηση με τον Αλέξανδρο, τον Τζάρο Αλέξανδρο, όταν ήταν να μοιράσουν τα Βαλκάνια, την ευρύτερη περιοχή των Ευρωβαλκανίων, να το πούμε έτσι, λοιπόν, των στενών, δηλαδή τα Βαλκάνια και την Τουρκία, όταν ο Τσάρος Αλέξανδρος λέει να πάρω την Κωνσταντινούπολη, του είπε ο Ναπολέος, καλά τρελώσε. Δηλαδή θα είσαι παγκόσμιος ηγεμόνας. Δηλαδή θα κερδίσεις το παιχνίδι της παγκόσμιας ηγεμονίας. Από αυτή τη σκοπιά λοιπόν, πάντα οι μεγάλες δυνάμεις δίνανε μεγαλύτερη σημασία την Τουρκία. Είτε ήταν οι κεντρικές αυτοκρατορίες, Γερμανία, Αυστρία κτλ., είτε Βρετανοί, είτε Αμερικανοί μετά. Το πόσο ηλίθιο είναι αυτό που λένε, που προσπαθούν να φοβήσουν τον κόσμο, ότι η Τουρκία είναι τοπική υπερδύναμη και δεν μπορεί η Αμερική να χάσει μια τοπική υπερδύναμη, είναι να μην ξεχνάμε. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, αλλά είμαστε ανιστόριτος λαός, γι' αυτό και το ξεχνάμε. Και ποιος λαός είναι ιστορημένος, δηλαδή. Υπάρχουν λαοί που ξέρουν την ιστορία τους. Μην ξεχνάμε ότι όταν έγιναν τα Σεπτεμβριανά του 1955, αυτή η μεγάλη πρόκληση προς την Ελλάδα και την άκτηκε στον αέρα η προσπάθεια συμφιλίωσης των δύο λαών, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και της ομοσπονδιοποίησης Ελλάδας-Τουρκίας που ξεκίνησε το δόγμα Τρούμαν το 1947. Την άκτηκε στον αέρα, γιατί ο ελληνικός λαός σου είπε: κάτσε ρε μάγκα, τι γίνεται εδώ πέρα, σφαγή. Ο Ντάλλας τότε έστειλε γράμμα στην Ελληνική Βουλή λέγοντάς σου: σας απαγορεύω να συζητήσετε τα Σεπτεμβριανά της Τουρκίας και να πάρετε μέτρα ανά της Τουρκία. Τι ακριβώς χώρα ήταν η Τουρκία τότε? Η Τουρκία εκείνη την εποχή μεταβίαση είχε το 20% του ΑΕΠ της Ελλάδας. Άρα ποια τοπική υπερδύναμη? Μπούρδες. Το πρόβλημα είναι ότι την κάθε χώρα την κοιτάνε από τη σκοπιά της παγκόσμιας ηγεμονίας. Αν μπορεί να αποτελέσει pivot, δηλαδή εξορροπητικό άξονα ή στήριγμα στην παγκόσμια ηγεμονία των μεγάλων δυνάμεων, όπως ακριβώς αυτό διαμορφώνεται. Και πάντα η Τουρκία είχε την πρωτοκαθεδρία. Όπως και τώρα. Σε αυτήν την ιστορία. Το γεγονός ότι οικονομικά αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι πολύ πιο πάνω από την Ελλάδα οφείλεται στις στρατηγικές επιλογές της Ελλάδας. Στο γεγονός δηλαδή ότι ενταχθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ αυτή κράτησε την αυτονομία της σε μεγάλο βαθμό. Την ανεξαρτησία της όχι, αλλά την αυτονομία της. Και αυτό τη διευκόλυνε ώστε σε όλα τα πεδία, συμπεριλαμβανομένου και του τουρισμού, να ρίξει σφαλιάρες στην Ελλάδα και στον τοπικό ανταγωνισμό να κερδίσει πολλαπλά ωφέλη. Αυτό ήταν το θέμα. Από εκεί και πέρα τώρα δεν τους νοιάζει ότι είναι υπερδύναμη. Έτσι αλλιώς η Τουρκία τους νοιάζει. Γιατί απέναντι σε όλα τα υπόλοιπα Βαλκάνια η Τουρκία παίζει καθοριστικό ρόλο για την παγκόσμια ηγεμονία. Ελέγχει την Τουρκία, ελέγχει την παγκόσμια ηγεμονία. Αυτό είναι το θέμα. Και απέναντι στη Ρωσία, προς την Μαύρη Θάλασσα, τα πάντα. Τι γίνεται όμως με τον Ερντογκάν? Δεν μπορούν να παίξουν συνέχεια. Διότι δεν είμαστε σε μια εποχή όπου μπορεί να ανεχτεί κάποιος. Οι μεγάλες δυνάμεις να ανέχονται πολιτικούς σαν τον Ερντογκάν. Δεν θέλουν πολιτικούς, θέλουν διαχειριστές. Καρπαζοσφράκτορες. Μακρόν θέλουν. Τέτοιους ανθρώπους. Και ο Ερντογκάν έχει δείξει ότι δεν είναι τέτοιος. Όχι, δεν είναι τέτοιος. Και παίζει ένα παιχνίδι προς τα δικά του συμφέροντα, το δικό του καθεστώς, το πλέγμα συμφερόντων που αυτός υποστηρίζεται και στηρίζεται πάνω σε αυτά. Άρα λοιπόν τι θα γίνει? Θα ενταθεί η πίεση κοινωνικά μέσα στην. Δηλαδή, όποιος είδε αυτή την εποχή τηλεοράσεις θα είδε την προβολή του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Γιάπης του Κερατά. Δηλαδή δεν αντέχω. Αλλά Τούρκα βέβαια. Γιάπης αλλά Τούρκα. Γελώνται μόνο. Ναι. Τεράστιο ποσοστό πληθυσμού που τον μισεί στον Ερντογάν. Αυτά ναι. Που έχει κάνει. Μα ναι, αυτό σου λέω και θα ενισχυθεί αυτό. Οπότε θα τον πάνε για Πορτογαλή πραξικόπημα. Δηλαδή, σαν και αυτό που έγινε στην Ουκρανία, στη Σερβία ενάντια στον Μιλόσεβιτς, αυτά που τα ξέρουν καλά. Αυτό είναι textbook. Ναι. Τα ξέρουν καλά, τα έχουν δοκιμάσει. Δηλαδή, δήθεν ο λαός θα ξεγερθεί και αυτό κτλ. Θα γίνει. Από εκεί και πέρα τώρα, τι γίνεται? Γιατί θέλουν να τη διαλύσουν την Τουρκία? Όχι. Θέλουν να την πάρουν, αλλά με έναν πρωθυπουργό σαν και αυτόν που βγάλανε τώρα. Δήμαρχο στην Κωνσταντινούπολη. Yes, men, αλλά Μακρόν. Πώς να το πω, αλλά Τούρκα βέβαια. Μακρόν, αλλά Τούρκα. Όπως έγινε το 2001 που βάλε ένα τραπεζίτη όταν κατέρευσε Τουρκία και βάλε έναν τον Μπαγκ. Πάπω λεγόταν αυτό. Αυτό είναι. Τώρα, τι του κάνει? Προσέξτε πώς παίζει. Γιατί δεν μπορεί να τον ανεχτούν αυτόν τον τύπο. Προσέξτε πώς παίζει τώρα με τα F-35.
Ναι. Με τα F-35. Πρώτον, να ξεκαθαρίσουμε ότι το F-35 είναι το πιο αποτυχημένο σχέδιο της πολεμικής βιομηχανίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν υπάρχει πιο πολιτικό, πιο αποτυχημένο. Είναι μια καταβόθρα δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία σταμάτησε δύο φορές την παραγωγή του αεροσκάφους. Αρνήθηκε η πολεμική αεροπορία εδώ και 20 χρόνια, δύο φορές αρνήθηκε να παραλάβει τα αεροσκάφη η πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι. Λοιπόν, και τώρα τι γίνεται. Όταν του είπανε ότι εγώ θα σου παραδώσω το F-35, τι είπε η Τουρκία. Δώσ' μου πίσω την προκαταβολή, το καπάρο. Μιλάμε για μερικά δισεκατομμύρια δολάρια. Και βεβαίως αυτός ο απίστευτος τύπος που λέγεται Βερίκιος είπε το εξής. Α, θα τα δώσουν πίσω οι Αμερικανοί. Για αυτούς είναι, από αυτούς είναι οι Αμερικανοί. Να δίνουν πίσω το καπάρο. Και ειδικά πια η πολεμική του βιομηχανία. Το στρατοβιομηχανικό σύμπλεγμα. Που δολοφόνησε τουλάχιστον ένα πρόεδρο. Τουλάχιστον ένα πρόεδρο. Το οποίο είναι αμυγός ιδιωτικό πλέον. Βέβαια, είναι απόλυτα ιδιωτικό. Απόλυτα ιδιωτικό. Και πληρώνεται με ομόλογα από το ελληνικό, από την αμερικανική κυβέρνηση. Η παραγωγή των όπλων. Τελείως ιδιωτικό. Και ο στρατός υπάρχουν. Είναι, νομίζω, είναι λεγόμενη αμυντική. Μισός ιδιωτικός, ναι, ναι, ναι. Μισός. Ναι. Είναι αυτό το πράγμα, το καινούριο σχήμα. Λοιπόν, εδώ τώρα θα πάρουν πίσω τα δισεκατομμύρια που δώσανε οι Τούρκοι καπαρό. Θα τα δώσουν πίσω. Είμαστε με τα καλά μας. Δεν μπορούν να αναπουλήσουν τα F-35 τους στην αμερικανική πολεμική αεροπορία. Μερικοί πόλεμοι γίνανε μόνο και μόνο σαν διαφημιστικό για το F-35, το οποίο είναι πανάχρηστο αεροσκάφος. Πανάχρηστο. Γι' αυτό και όταν οι Σοβιετικοί, οι Ρώσοι πήγανε στη Συρία, το F-35 απεσήρθη. Απεσήρθη. Γιατί ήταν εύκολος στόχος για την αντιεροπορική άμυνα της Συρίας. Λοιπόν, παίζει. Γιατί δεν μπορεί να κάνει πίσω στους S-300. Γιατί θέλει τη Ρωσία, γιατί με τη Ρωσία έχει εισιτήριο προς τη Μέση Ανατολή και στο Ιράκ με τις πλάτες της Ρωσίας. Συρία, Ιράκ και ενδεχομένως και σε άλλα ζητήματα που ενδεχομένως να συζητάνε. Και ενδεχομένως και στην Κύπρο. Με εισιτήριο της Ρωσίας και της Ρωσίας. Από την άλλη, οι Αμερικανοί τι ακριβώς μπορούν να κάνουν. Τι ακριβώς μπορούν να κάνουν. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να πούν στον Ερντογκάν μέχρι να μπορούν να τον ανατρέψουν, και αυτό μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο. Έτσι δεν είναι αύριο το πρωί. Πάντως δεν έχουν προσπαθήσει προς το παρόν σοβαρά, κατά τη γνώμη μου. Όχι, δηλαδή, μα δεν έχουν τους σχετισμούς. Δεν έχουν τους σχετισμούς. Τη σφαλιά τη φάγανε στην οπερέτα. Εντάξει, αυτό είναι λίγο συζητήσιμο κατά πόσο είναι. Ναι, εντάξει, όλα, ό,τι και να είναι όμως, σου λέω, δεν είναι ακόμη σε θέση για να ανατρέψουν τον Ερντογκάν στην Τουρκία. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να του δώσουν διεξόδους. Τι διεξόδους θα δώσουμε? Αιγαίο, Θράκη, Κύπρο. Στη Συρία δεν προχωράει άλλο. Εντάξει, εκεί έχει τους Ρώσους. Γιατί να τον δώσουν όμως είναι το θέμα, αφού θέλουν να τον ανατρέψουν? Μα, έτσι, στην Τουρκία δίνουν. Ώσπου να τον ανατρέψουν. Γιατί το δίνουν, για να μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα να έχουν σχέση με τον Ερντογκάν. Με τη σχέση με τον Ερντογκάν δεν τις κόβουν. Ούτε τους ενδιαφέρει να τις κόψουν, ούτε θέλουν να κόβουν. Γιατί έτσι και κόψουν τη σχέση με την Τουρκία. Θα είναι στρατηγική ήττα για τους Αμερικανούς. Ειδικά τώρα που φτιάχνουν αυτό το κλάστερ με την αναθεώρηση συνόρων που κάνουν, όπου υπάρχει Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ. Ναι. Να δείτε ότι θα υπάρχει και τέταρτο συμμαχία. Και αυτό δεν θα είναι η Αίγυπτος. Θα είναι η Τουρκία. Αυτό ετοιμάζεται να ακυρωθεί στο επόμενο κοινοβούλιο. Η ισότιμη συμμετοχή της Τουρκίας σε αυτή την ιστορία. Με ό,τι σημαίνει για τα ενεργειακά, για την ασφάλεια, στρατιωτική και μη, και την οικονομία. Γι' αυτό και έχουν βάλει τον Αποστολάκη και καλλιεργεί το κλίμα. Αν το κάνουν αυτό όμως, που λες εσύ, τότε θα το χάσουν τελείως. Ποιο θα το χάσουν? Τον Ερντογκάν. Όχι, δεν θα το χάσουν. Γιατί αυτό θα βλέπει ότι κερδίζει. Ναι, αυτός θα το βλέπει. Ναι, εκβιάζοντας. Αλλά οι Αμερικανοί έχουν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Με αυτόν τον τρόπο σου ανοίγει την πίσω πόρτα. Μπορούν να έχουν περισσότερες σχέσεις με τον Ερντογκάν. Και άρα να επιβάλλουν όρους και να έχουν σχέσεις με όρους. Δεν έχει καταλήψει ο Ερντογκάν ούτε το ΝΑΤΟ ούτε οτιδήποτε άλλο. Έτσι, ναι. Ξέρει ότι μπορεί να παίξει στο κάτω αφής, τους ενδιαφέρει να εγκλωβιστεί σε αυτήν την ιστορία. Όσο περισσότερο εγκλωβίζεται σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις, τόσο μεγαλύτερες ευκαιρίες ανοίγονται για τους Αμερικανούς να τον πιέσουν αλλού. Κατάλαβες. Ναι, αν τον κόψουν μια και καλή. Μια και έξω, θα πάει και τελειώνει το παραμύθι, πάει από εκεί και θα εγκλωβιστεί η όλη ιστορία. Θα απολωθεί, μάλλον, η όλη ιστορία. Θα απολωθεί, ναι. Ναι. Ενώ όσο περισσότερο του επιτρέπουν να ανοίγεται, τόσο μεγαλύτερο κόστος για την οικονομία του.
και τόσο μεγαλύτερο, περισσότερες ευκαιρίες δίνονται για τους ίδιους τους Αμερικανούς ώστε να παίξουν με τον Ερντογκάν και με την Τουρκία συνολικά. Γιατί εγώ αυτό που σκέφτομαι που λένε και διάφοροι είναι ότι το ετοιμάζουν λύση Σαντάμ Χουσέιν. Πώς κάνουν Σαντάμ Χουσέιν και το Κουβέιτ, ας πούμε, που τον αφήσανε να μπουκάρει και μετά τον βομβαρδίσανε. Ναι. Κάπως έτσι, όπως και με τον πόλεμο που έκαναν, έδιωξαν το. Ο Σαντάμ Χουσέιν ήταν αυτός το 82, αν θυμάμαι καλά, που έκανε τον πόλεμο ενάντια στο Ιράν. Στο Ιράν. Τι έκανε, εξυπηρετούσε τα αμερικανικά συμφέροντα. Και μάλιστα εκεί είδαμε μια εκπληκτική εικόνα όπου ο ρωσικής κατασκευής στρατός έκανε επίθεση σε αμερικανικής κατασκευής στρατό, ο οποίος υπεράσπιζε την επανάσταση, ενώ ο ρωσικής κατασκευής στρατός έκανε επιθετική ιμπεριαλιστική ενέργεια προς όφελος των Δυτικών. Ο Σαντάμ Χουσέιν δηλαδή, που επιτέθηκε στο Ιράκ. Η επανάσταση ήταν μόλις πρόσφατα, το 1979 είχε επικρατήσει. Ναι. Ο στρατός είχε οπλισμό κατά βάση αμερικανικό, λόγω σάχη κτλ. Και με αμερικανικό οπλισμό αμήνθηκε και κατόρθωσε να συντρίψει τον Σαντάμ Χουσέιν, που είχε ρώσικα άρματα, ρώσικα σοβιετικά εκείνη την εποχή, σοβιετικά αεροσκάφη κτλ. Έτσι είχαμε αυτή την ομορφιά που βλέπαμε την εποχή εκείνη. Με αυτόν τον τρόπο θα το παίξουν. Πάντως για τη Μαρίνα που είπες, διάβασα το Έθνος του κ. Σαββίδη ότι ένας κρίσος Τούρκος πολιορκεί τη Μαρίνα της Χίου. Τώρα, τελευταίες, πριν κάποιες μέρες έγινε αυτό. Και επίσης ο Ερντογάν έκανε ένα blog βγήκε που το παρακολουθώ. Και είπε ότι τώρα με την Αγία Σοφία που θέλει να την κάνει τζαμί, είπαν κάποιοι ότι αυτό είναι σημάδι επέκταση προς την Ελλάδα. Γιατί όταν ήταν πριν τη βάλει στη Συρία, είχε βγει ο Ερντογάν και είχε πει ότι θα προσεγγιθώ στο τζαμί της Δαμασκού. Ναι. Πριν στείλει τους. Αλλασβά, κάπως έτσι που λέει. Ναι, πώς το είπε. Πριν στείλει τους μισθοφόρους να εισβάλλουν στο Βόρεια Συρία. Ναι. Και λένε ότι τώρα είναι σαν να δίνει, ας πούμε, το σήμα, ας πούμε. Ναι. Νομίζω. Καλή να αντέμωσε στους αράγγι σου μέσα του, δηλαδή. Το ναι, ναι. Όχι, που το έπεσε φίλος, έτσι. Έβαλε, κοιτάξτε, για το ποιο είναι. Το ποιο, αν το πάμε σε αυτή τη λογική. Επειδή τα σημειολογικά αυτό τα. Αν το πάμε σε αυτή τη λογική, έχει βάλει ότι θα προσευχηθεί στο τζαμί που υπάρχει στην πλατεία Μοναστηραγίου. Εκεί υπάρχει τζαμί. Το οποίο δεν υπάρχει, ήταν είναι κλειστό. Όχι, έχει ανοίξει. Το έχουν ανοίξει τώρα και το έχει έκθεση. Ναι, ναι. Ναι, δεν το έχουν, τα δύο τζαμιά που έχει η Αθήνα τα έχουν ανακαινήσει, τα έχουν κάνει μέγκλα. Το ένα που εντάξει, για να έρθει δεν το κάνανε, παιδί μου. Αυτοματικά τουλάχιστον το έχουν κάνει. Αυτό το βάλε. Πότε το βάλε. Πριν μερικού μήνε, ούτε δύο μήνε, τρει. Ούτε. Ναι, 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 μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, την εποχή που έβαζε ο Τσιπυρίπο την υπόθεση της σχολής Χάλκης. Του φτιάχνουν και νέο τζέμι τώρα, μην φοβάσαι. Λοιπόν, όχι στο παλιό θέλει, το ιστορικό, παιδί μου, για μια σειρά λόγους. Σωστό, ναι. Λοιπόν, πάμε σε μια μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα ζητήματα. Όσο υπάρχει ένας από εμάς, τούτη εδώ η χώρα, τούτος εδώ ο λαός, δεν θα παραδοθεί. Το ΕΠΑΜ αποφάσισε και είναι έτοιμο να δώσει τον αγώνα των εκλογών. Όμως, η αυταπάρνηση των μελών του δεν αρκεί για αυτό τον αγώνα, που απαιτεί χιλιάδες ευρώ. Το ΕΠΑΜ δεν έχει χρηματοδότες, ούτε δάνεια. Έχει μόνο τα μέλη και τους φίλους του, που τους καλεί να στηρίξουν οικονομικά την προσπάθεια, για να μπορέσει να πάρει μέρος στις εκλογές που έρχονται. Το ΕΠΑΜ βασίζεται σε σένα, μόνο. Στήριξέ το. Πληροφορίες epamelas.gr 210-34-28-676 και 210-34-22-156. Ναι, θα ακούσουμε τώρα ένα ηχητικό από τον κύριο Λιάτσο, γιατί αναφέρθηκε στο ΕΠΑΜ και στον Καζάκη συγκεκριμένα. Πότε αυτό? Πότε έγινε αυτό? Στην εκπομπή του. Πρωταπηλιά. Στην εκπομπή του. Ναι, ναι. Ναι, από ό,τι τουλάχιστον μας έχουν πει. Ας τα ακούσουμε πρώτα να δούμε τι ακριβώς λέει. Θέλω να απαντήσω στον κύριο Παντελή Τούντα από το Παλαιό Φάληρο, που δίνει συγχαρητήρια για την εκπομπή και τον ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ να προσκαλέσετε και τον κύριο Καζάκη του ΕΠΑΜ. Με πολύ μεγάλη χαρά, αγαπητέ φίλε. Αλλά έχω καταλάβει ότι ο κύριος Καζάκης του ΕΠΑΜ, τον οποίο και εγώ τον εκτιμώ, θέλει τέτα-τέτ συνέντευξη. Έχω ξεκαθαρίσει τον περασμένο Σεπτέμβριο, λόγω των εκλογών αυτής της χρονιάς, ότι τέτα τέτ δεν πρόκειται να κάνω με κανέναν. Με κανέναν. Ήδη ζητάνε πάρα πολύ για τέτα τέτ συνέντευξη, υποψήφοι περιφερειάρχες, δήμαρχοι μεγάλοι,
αρχηγοί πολιτικοί κτλ. Τους έχω πει ότι δεν θα κάνω καμία τέτα-τέτ συνέντευξη μέχρι να γίνουν οι εκλογές. Εάν θέλει ο κύριος Καζάκης, όπως αν θέλει οποιοδήποτε, λέγεται Λιάτσος, Παπαδόπουλος, Λιτσογιάννης κτλ. Και θέλει να έρθει, επειδή θεωρεί τον εαυτό του κάτι ανώτερο προφανώς από τους άλλους. Αν θέλει να έρθει να κάτσει στο πάνελ, μαζί με τα υπόλοιπα άτομα, με πολύ μεγάλη μου χαρά. Και να το φέρω όχι μία φορά τον κύριο Καζάκη, αρκετές φορές. Όπως και όποιον άλλον θέλει. Οι υπουργοί έρχονται εδώ. Οι υπουργοί έχουν αρχίσει και έρχονται, διότι έχουν καταλάβει τι τους έχω πει. Και κάθονται κανονικά στα πάνελ. Την άλλη εβδομάδα έχω κλείσει κι άλλον υπουργό, σημαντικό υπουργό, που θα έρθει να καθίσει στο πάνελ. Και έτσι πρέπει. Τι πάει να πει, εγώ είμαι υπουργός και δεν θέλω να έχω δίπλα μου άλλους. Ποιος είσαι, ρε μεγάλε. Επειδή είσαι υπουργός, δηλαδή πρέπει να σε έχουμε 2 ώρες εδώ, να σε φάμε στη μάπα 2 ώρες συνέντευξη. Θα χάσω εγώ 2 ώρες με ένα πρόσωπο 50 μέρες πριν από τις εκλογές. Δεν υπάρχει ούτε μία στο τρισεκατομμύριο. Μιλή, μια, μια... Δεν υπάρχει. Συμφωνείτε, κύριε Παπαδάτο. Ούτε μία στο τρισεκατομμύριο. Λοιπόν, καταρχάς λέει ψέματα. Τέτοιο ζήτημα προς τον κύριο Λιάτσο, προς τέτοιο αίτημα δεν υπήρξε ποτέ εκ μέρους μου. Δεν ζήτησα ποτέ συνέντευξη κατηδίαν. Η μόνη πρόταση που έγινε ήταν μία φορά που έγινε το πρωί για να πάω το βράδυ στην εκπομπή του, σε πάνελ, όπου, όπως με πληροφορήσαν τουλάχιστον, γιατί έγινε προς το γραφείο του ΕΠΑΜ η πρόσκληση, το γραφείο του ΕΠΑΜ απάντησε, επειδή ο Δημήτρης Καζάκης έχει μια δέσμευση το βράδυ, μπορεί να έρθει κάποιος άλλος από το ΕΠΑΜ και έδωσε συγκεκριμένα ονόματα κτλ. Λοιπόν, δεν υπήρξε τέτοια ανταπόκριση, δεν υπήρξε κανένας είδους ανταπόκριση σε σχέση με τους και με τους υπολείπους που δώσαμε συγκεκριμένα ονόματα για να μπορέσει να είναι στα πάνελ του κυρίου Λιάτσου. Δεύτερον, την εποχή, ακόμη και την εποχή που με έβγαζε ο κύριος Λιάτσος σε συνεδεύξεις, οι οποίες δεν ήταν δική μου επιλογή, ήταν δική του επιλογή, ούτε εγώ ζήτησα τότε ιδιαίτερη μεταχείριση, του κυρίου Λιάτσου ήταν η επιλογή να έχει αυτού του είδους την... Και το έκανε και με πολλούς, έτσι. Ναι, και το έκανε και με πολλούς. Και δεν θέλω να μπω και στη λογική του γιατί το έκανε, έτσι, γιατί πολύ απλά είχε ωφέλη από αυτή την ιστορία. Δεν το έκανε για την ψυχή της μάνας του, ούτε το έκανε για την προβολή των υπολείπων ή γιατί το απαιτούσαν οι άλλοι. Έβλεπε τις τηλεθεάσεις και με βάση αυτές κινιόταν. Τουλάχιστον αυτό με πληροφορούσε ο ίδιος. Καλούσε συγκεκριμένα πρόσωπα και τους έκανε τέτοιες συνεντεύξεις, γιατί πολύ απλά έπαιρνε τηλεθέαση με αυτή την ιστορία. Τώρα, γιατί δεν το κάνει τώρα, δικό του θέμα, δική του εκπομπή, ας κάνει τι θέλει αυτός και τα αφεντικά του από του Μαξίμου. Συγγνώμη, ποιος είναι αυτός του στον κόντρα. Μα και όταν λοιπόν, ήταν μαζί σου, σου έκανε σαμποτάζ. Δεν έχει δεν νομίζω ότι. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτήν την ιστορία. Ο καθένας κάνει τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται την υπόθεσή του και καλά κάνει και τη χειρίζεται έτσι. Τρίτο ζήτημα σε σχέση με το ζήτημα του πάνελ. Εγώ ήμουν εκείνος που είχα πει στον κύριο Λιάτσο, εάν μπορείτε να βρείτε αξιόλογους συνομιλητές όπου μπορούμε να συζητήσουμε σοβαρά για το θέμα, για τα θέματα αυτά, πολύ ευχαρίστως πάω σε πάνελ. Αλλά να μου φέρει κάθε πικραμένο μόνο και μόνο για να κερδίσει τηλεθέαση με τον απλακώνητο κρανιδιώτης με την Αναγνωστοπούλου ή δεν ξέρω τι άλλο. Sui generis, σημείο ευχαριστώ πάρα πολύ. Τουλάχιστον έχω αποδείξει ότι πάω σε πάνελ και πριν το κύριο Λιάτσο και μετά τον κύριο Λιάτσο πηγαίνω σε πάνελ. Αλλά τουλάχιστον εκεί που με σέβονται, δηλαδή μου φέρνουν συνομιλητές που τουλάχιστον είναι εισάξιοι. Εισάξιοι από την άποψη του προβληματισμού που θέλουν. Ας διαφωνούν με αυτά που λέω ή με αυτά που πρεσβεύω. Αλλά τουλάχιστον με σέβονται και μπορεί να γίνει διάλογος. Να πάω για να μοιράζουμε καρπαζιές, το έχω κάνει απίστευτες φορές, όπως δεν συμφέρει τον κύριο Λιάτσο, όπως θεωρεί ότι μπροστά στις εκλογές να κάνει αυτές τις εκλογές, έτσι και εμένα δεν με συμφέρει πολιτικά, να πάω στις εκπομπές του κύριου Λιάτσο για να μοιράζω σφαλιάρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό έχει τελειώσει για μένα. Εάν θέλει πραγματικά να ακούσει τις δικές μου απόψεις ή του ΕΠΑΜ, κάλλιστα μπορεί να καλέσει είτε εμένα είτε στέλεχους του ΕΠΑΜ στα πάνελ, αλλά όσον με αφορά ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά θέλω να ξέρω ποιοι είναι οι άλλοι. Δεν θα βγω
επειδή κάποιος δημοσιογράφος που έχει μια εκπομπή και γουστάρει να κερδίσει τηλεθέαση με σφαλιάρες και ανοησίες ή ηλιθιότητες ή τώρα παίζουμε ας πούμε λεκτικές ατάκες, το έκανα και το κάνω όποτε χρειαστεί, αλλά εντάξει, υπάρχει και θέμα προσωπικής αξιοπρέπειας. Εάν μπει το ζήτημα, και εγώ ανοιχτός, μάλιστα ο κύριος Λιάτσου μου είχε πει να συζητήσουμε το νόμισμα, να βρει οικονομολόγους και αυτό και διάφορους τέτοιους, δεν βρήκε ούτε έναν για να μπορέσει να αντιπαρατεθεί μαζί μου στα ζητήματα αυτά. Εάν μπορεί να βρει ανθρώπους που να μπορούν να αντιπαρατεθούν, πολύ ευχαρίστως. Και τέλος, δεν είναι θέμα ανωτερότητας, είναι θέμα πολιτικού διαλόγου. Αν θέλεις τον πολιτικό διάλογο ή δεν τον θέλεις. Και πολιτικός διάλογος είναι όταν μπορεί να ακουστεί κάποιος και να ακουστεί η θέση του. Έτσι. Αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει μόνο όταν οι ομιλητές στο πάνελ είτε γίνεται κατηδίαν, για παράδειγμα οι πιο σημαντικές πολιτικές εκπομπές στο εξωτερικό και οι μεγαλύτεροι δημοσιογράφοι στον κόσμο οικοδόμησαν προφίλ ακριβώς με πάνελ πάρα πολύ μικρά ή με έναν μόνο ή με δύο το πολύ, όπως ήταν για παράδειγμα ο Larry King. Δεν ξέρω να έχουμε Larry King στην Ελλάδα φυσικά, αλλά λέω έτσι διαμορφώνουν και γράφουν ιστορία οι πολιτικές εκπομπές, όταν πραγματικά ο δημοσιογράφος είναι επαρκής σε τέτοιο επίπεδο ώστε να αντιμετωπίσει κάποιον πολιτικό, διανοούμενο, οποιονδήποτε, με τέτοιο τρόπο ώστε να του βγάλει ό,τι θέλει ο δημοσιογράφος, ό,τι νομίζει ο δημοσιογράφος ότι πρέπει να βγει. Έτσι γίνεται ο πολιτικός διάλογος. Τα υπόλοιπα είναι μαϊμουδισμός. Και αυτά τα πράγματα είναι πρωτοφανή, τα έχω δει μόνο στην ελληνική τηλεόραση. Ακόμη και στην Κυπριακή που με βγάζουν και με βγάζαν τακτικά, πάνω από τρεις σε πάνελ δεν καλούσαν οι Κύπροι δημοσιογράφοι. Δεν καλούσαν, γιατί ήθελαν να γίνει διάλογος, συζήτηση. Και μάλιστα φρόντιζαν και προς τιμήν τους, γιατί πραγματικά με είχαν εντυπωσιάσει ο τρόπος που επέλεγαν τους καλεσμένους τους. Καλούσαν ανθρώπους που θεωρούσαν ότι μπορούν να έχουν διάλογο μεταξύ τους, ακόμη και αν διαφωνούσαν ριζικά μεταξύ τους, εννοώ. Όχι να μοιράζονται σφαλιάρες και να λέγονται απίστευτα πράγματα και ηλιθιότητες στο τραπέζι. Και έτσι, δύο-τρεις κουβέντες που οι οποίες να είναι σοβαρές να χάνονται στο απίστευτο βόθρο της ηλιθιότητας. Έτσι, ο καθένας εφόε τάχθη και με τον τρόπο που καταλαβαίνει. Λοιπόν, και δεν καταλαβαίνω αυτού του είδους τα κολπάκια. Έτσι, δεν μου χρωστάει ο κύριος Λιάτσος τίποτα, ούτε εγώ χρωστάω στον κύριο Λιάτσο τίποτα, δεν ζήτησα ποτέ από κανέναν τίποτα, δεν σήκωσα ποτέ το τηλέφωνο να πω σε παρακαλώ βγάλε με, δεν το έκανα ποτέ στη ζωή μου, δεν το έκανα ποτέ στα τελευταία 8-9 χρόνια, δεν θα το κάνω και τώρα αυτή η ιστορία. Εάν θέλει όποιος θέλει, τουλάχιστον έχω φτάσει σε ένα σημείο που να λέω ρε παιδί μου ότι αυτή τη τουλάχιστον τη φορά, γιατί με έχουν βγάλει σε απίστευτες εκπομπές. Βέβαια, είχα όρια πάντα. Σε ορισμένες εκπομπές δεν πάτησα ποτέ, παρά το γεγονός ότι με καλούσα συνέχεια. Παράδειγμα, δεν πήγα ποτέ στην εκπομπή του κυρίου Μακελιού. Δεν πήγα, παρά το γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια με καλούσε συνέχεια και συστηματικά, μέχρι που βέβαιως κατάλαβε ότι δεν πρόκειται να πατήσω ποτέ στην εκπομπή του. Και μετά ξεκίνησε η πολεμική, η γνωστή πολεμική αυτών των είδων, αυτού του είδους, του περίεργου και του. Ναι. Και να μην πω τίποτα χειρότερο τώρα, αυτό το είδος των επιτηδίων που κυκλοφορούν στα μέσα. Λοιπόν, απλά το ξαναλέω, εγώ δεν έχω βάλει, αλλά με συγχωρείτε, θέλω να ξέρω, γιατί αν είναι να πάω εκεί μόνο και μόνο για την τηλεθέαση του κ. Λιάτσου, ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν πάω. Θέλω και εγώ να ακουστώ, και για να ακουστώ θέλω τουλάχιστον σοβαρούς συνομιλητές. Εάν βολεύεται με αυτού του είδους και αυτού του επίπεδου την εκπομπή ο κύριος Λιάτσος, που δικαίωμά του είναι, έτσι τη θέλει, μπράβο του, ας συνεχίσει έτσι όπως νομίζει και να παίρνει τα συγχαρητήρια αυτά που παίρνει από τους τηλεθεατές του. Αλλά να λέει αλήθειες και όχι ψέματα, ειδικά όταν αναφέρεται στο πρόσωπό μου. Δεν είμαι του Μαξίμου, δεν είμαι υπουργός, δεν είμαι τόσο χαμηλό επίπεδο άνθρωπος. Και θα έπρεπε να το έχει καταλάβει, ιδιαίτερα ο κύριος Λιάτσος. Εντάξει, δεν είμαι από αυτούς που παίρνουν τηλέφωνο από πίσω, ούτε που τάζουν λεφτά για να βγουν σε πάνελ. Λοιπόν, για να μην το συνεχίσουμε παραπέρα αυτή την ιστορία.
και δεν θα είμαι εκείνος που θα δεχτώ υποβολέα. Είτε από το μαξί μου, είτε από την εργοδοσία, είτε από οπουδήποτε άλλο. Όποιος θέλει να παίξει αυτό το παιχνίδι, δικαίωμά του να το παίξει αυτό το παιχνίδι. Αλλά να μην με εμπλέκει στις δικές του επιλογές και στο δικό του τρόπο που κινείται. Εδώ είμαστε. Και όποιος θέλει, μόνο λαβέ. Για τις θέσεις που εκφράζει το ΕΠΑΜ και εγώ προσωπικά. Και στο κράτος γραφής, ξαναλέω, δόθηκε και μάλιστα η πρόσκληση ήταν για τις που είχε δοθεί τότε που στάλθηκε το μήνυμα στις 4 Δευτέρου το απόγευμα. Η βοηθός του κύριου Ουλιάτσου τηλεφώνησε και ζήτησε να πάει ο Καζάκης την επόμενη μέρα στην εκπομπή κόντρα 24. Ταυτόχρονα μου εξήγησε ότι θα είναι σε πάνελ, αφού ο Ουλιάτσος έχει πάψει πλέον να κάνει τέτα τέτ όπως παλιά. Μου ζήτησε να απαντήσω αμέσως, διότι ήταν πολύ βιαστική, για να κλείσει το πάνελ. Απάντησε το γραφείο τύπου ΑΠ του ΕΠΑΜ, ότι πρέπει να ρωτηθεί πρώτα ο Δημήτρης Καζάκης, διότι δεν μπορεί να δεσμευτεί για εκπομπή στη τηλεόραση χωρίς πρώτα να βεβαιωθεί ότι ο Καζάκης είναι ελεύθερος. Πράγματι, ρωτήθηκε εκείνο το βράδυ, αλλά είχε αναλάβει μια συγκεκριμένη υποχρέωση και δεν μπορούσε να πάει. Λοιπόν, και με συζήτηση και με μένα τον ίδιο, αντιπροτείναμε, μια και δεν μπορούσα να πάμε, κάποια συγκεκριμένα στελέχη του ΕΠΑΜ, τα οποία δόθηκαν με όνομα και ιδιότητες, προκειμένου να πάνε στα πάνελ, ακόμη και στο συγκεκριμένο πάνελ που ζήτησε ο κύριος Λιάτσος. Λοιπόν, μετά από λίγο ξαναπήρε η βοήθος του κύριου Λιάτσου για να πάρει την απάντηση, όπως φυσικά θα ήθελε για να μπορέσει να φτιάξει το πάνελ για την εκπομπή του κύριου Λιάτσου. Απάντησε το γραφείο τύπου ότι ο Καζάκης δεν μπορεί γιατί έχει ανηλυμένη υποχρέωση, αλλά ανταυτού μπορούν να έρθουν αξιόλογα στελέχη και τα λοιπά, και της έδωσε τα ονόματα και ιδιότητες. Η βοηθός του κ. Λιάτσου ανταπάντησε ότι θα ρωτήσει τον κ. Λιάτσου και θα τηλεφωνήσει αμέσως. Δεν απάντησε ποτέ. Έκτοτε δεν έχουμε καμία επικοινωνία με το κανάλι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ούτε παραμύθια, ούτε τίποτα. Και τέλος πάντων, όποιος εικάζει ή φαντάζεται, να τα εικάζει και να τα φαντάζεται στον καθρέφτη, απέναντί του. Όχι με το δικό μου όνομα. Έτσι. Να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν είμαι εγώ σαν τους άλλους που έχει συνηθίσει ο κύριος Λιάτσος να συγνωτίζεται στις πολιτικές. Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε λιγάκι το πράγμα. Αυτό το πράγμα. Και πηγαίνω εκεί που με σέβονται για να τους σέβομαι. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε παρακάτω. Είμαστε στην Τουρκία και είχαμε πει θα πάμε και στην Αγγλία. Ναι. Αλλά ήθελα να ρωτήσω έτσι λίγο για τα υψίπεδα του Γκολάν. Ναι. Τώρα, το ότι τα αναγνώρισε ο Τραμπ σαν Ισραηλινό έδαφος, αυτό δεν λέει και τίποτα στο κάτω-κάτω. Σημασία έχει να το αναγνώρισε η Συρία, φαντάζομαι. Ναι, έχει σημασία. Έχει σημασία. Έχει σημασία, αλλά δεν είναι. Δεν τελείωσε κάτι, θέλω να πω. Πώς? Μπλέκεται και με το Συμβούλιο Ασφαλείας. Ναι. Υπάρχει ένα θέμα. Ένα θέμα τεράστιο, γιατί το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει παλιές αποφάσεις ενάντια στο Ισραήλ. Ανατρέπει όλο αυτό το σχετισμό και διαμορφώνει ένα νέο μέτωπο πολέμου συνεχού σύραξη σε αυτή την περιοχή. Οπότε η Συρία, ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να αλλάξει το τελεσμένο, είναι με στρατιωτικά μέσα. Δεν της αφήνει κανένα άλλο περιθώριο. Γι' αυτό είναι επικίνδυνο. Και αυτό το πράγμα που κάνει. Αλλά το σημαντικό για νομίζω που θα πρέπει να πούμε σε σχέση με αυτό είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει αναβαθμιστεί ο ρόλος του Ισραήλ συνολικότερα. Αναβαθμίζεται γιατί έχει αποκτήσει βάθος άμυνας μέσω της Κύπρου και της Ελλάδας. Βάθος άμυνας σημαίνει ότι αποκτά στρατιωτικές βάσεις, εγκαταστάσεις, υποδομές στην Κρήτη και πιθανότατα στην Κύπρο. Έχει μετατραπεί η Κύπρος σε de facto μέλος του ΝΑΤΟ και λειτουργεί ως μέλος του ΝΑΤΟ. Να μην ξεχνάμε ότι από το 1960-65, αν θέλετε, 63-64, που άρχισαν να εφαρμόζονται, τέλος πάντων, τύπης ήταν ανεξάρτητο κράτος, έγινε ανεξάρτητο κράτος η Κύπρο, έστω και υπό την αίρεση
των συμφωνιών του Λονδίνου και Ζυρίχης. Ήταν κάζους μπέλι το θέμα του, της εισδοχής του ΝΑΤΟ στο ΝΑΤΟ της Κύπρου. Το ότι σήμερα έχει καταντήσει να είναι μέλος του ΝΑΤΟ η Κύπρος αποτελεί τεράστιο πρόβλημα για την ευρύτερη περιοχή. Τεράστιο. Πρώτα και κύριε, βέβαια για τους λαούς. Αλλά ποιος τους γράφει τους λαούς. Λοιπόν, υπάρχει τεράστιο ζήτημα και της εθνικής ανεξαρτησίας. Δεν υπάρχει ούτε εθνική ούτε ανεξαρτησία, αλλά την εδαφική κυριότητα. Και του νησιού και εδώ. Ήμουνα στην Κρήτη. Στην Κρήτη έχει επέλθει άλωση του νησιού από Ισραηλινά κεφαλαία, τα οποία έρχονται στο νησί μέσα από βιτρίνες επιχειρήσεων. Βιτρίνες επενδυτικών κεφαλαίων, τα οποία έρχονται με Έλληνες ενδεχομένως μπροστά, δεν έχει καμία σημασία, ή Τούρκους. Ιδιαίτερα στο Λασίθι, τη μεριά του Λασιθίου, έχουν αναλάβει τη δουλειά Τούρκοι. Και ιδιαίτερα ο γαμπρός, ένας από τους γαμπρούς και τους πολλούς γαμπρούς, γιατί έχουμε, ξέρεις, αυτό το ζήτημα είναι σαν το Μητσοτάκι να το κάνει, ας πούμε. Το τι κουμπαριές και γαμπρούς έχει, χαμός, χαμός. Λοιπόν, έχουν στήσει οι Τούρκοι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες διοχετεύουν τεράστια ποσά στην περιοχή του Λασιθίου, αλλά και όχι μόνο, στο όνομα της συμφιλίωσης των δύο λαών με αφορμή τους τουρκοκριτικούς. Βάζουν ζήτημα ιδιοκτησίας των παλιών τουρκοκριτικών, αυτοί που φύγανε δηλαδή, για να τα αλλάχτησαν οι πληθυσμοί. Και βεβαίως αυτό μπαίνει στα πλαίσια του γεγονότος ότι η Κρήτη μετατρέπεται, όπως και η Κύπρος μετατρέπεται, πολύ περισσότερο η Κρήτη και λιγότερο η Κύπρος, όχι πως δεν θα γίνει, αλλά λέω υπάρχει μια απόσταση, μια διαφορά φάσης να το πούμε έτσι, σε στρατιωτική βάση των Αμερικανών και κυρίως των Ισραηλινών, από το καστέλι που δημιουργείται το αεροδρόμιο εκεί, το οποίο θα είναι υπό τον έλεγχο των Ισραηλινών. Έχει υπογραφεί η σύμβαση, έχουν υπογραφεί τα πάντα. Έχουν εγκατασταθεί δυνάμεις εκεί. Έχουν εγκατασταθεί, έρχονται εταιρείες οι οποίες θα κάνουν τη δουλειά σε αυτή την ιστορία. Συνέχεια, το πρώτο πράγμα βέβαια που κάνανε είναι η κλασική τακτική δημιουργίας προϋποθέσεων διαρκούς πολέμου στο νησί. Δηλαδή τι κάνω, ελέγχω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εξαγοράσανε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το όλα είναι μια αφοριστική τοποθέτηση, ναι, αλλά λέμε τα πάντα. Έφτασα στο σημείο, εγώ στην Κρήτη κατεβαίνω πολιτικά από το 2010. Δηλαδή εννοώ πολιτικά με την έννοια. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, πρώτη φορά έχω δει τόσο ελεγχόμενη πληροφόρηση στο νησί. Πρώτη φορά. Είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα για ένα νησί που πάσχει, που έχει τρομακτικά προβλήματα και που βεβαίως επανέρχεται από την πίσω πόρτα η ηλιθιότητα της δεκαετίας του 2009-2010, όπου τότε μιλάγανε για ανεξάρτητη κριτική πολιτεία. Αλλά αυτή τη φορά, ενώ τότε την πλασάρανε οι Γερμανοί, τελευταία επιχείρηση ήταν Ρίχτερ, λοιπόν, τώρα την πλασάρουν οι Ισραηλινοί. Σε αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν, αυτό το πράγμα το ξέρουμε από την αγορά. Τουλάχιστον όσοι από εμάς έχουμε κάποια σχέση με την αγορά, ή τουλάχιστον είχαμε επαγγελματικά σχέση με την αγορά. Κυκλοφορούν επενδυτικά κεφάλαια τα οποία τάζουν λαγούς με πετραχίλια σε όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις που υπάρχουν στην Κρήτη. Κεφαλαιακές ενισχύσεις δηλαδή έναντι μετοχικού κεφαλαίου. Στην πραγματικότητα είναι ένα leverage buyout, δηλαδή είναι μια τακτική εξαγοράς των επιχειρήσεων, χωρίς στην πραγματικότητα να εμφανίζεται αυτός που κάνει την εξαγορά. Και το κάνουν για όλα τα μεγάλα ξενοδοχεία. Γιατί δεν θέλουν να εμφανιστούν δηλαδή? Γιατί μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές κοινωνικές αντιδράσεις. Και πάμε σε εκλογές. Και θέλουν να πιστεύουν οι κριτικοί ότι ακόμη ψηφίζουν για την Ελλάδα. Μάλιστα. Δεν έχουν καταλάβει ότι ψηφίζουν για τον Νετανιάχου. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι μέσα σε αυτά λοιπόν τα πλαίσια. Έχουμε τον απίστευτο αυτό τύπο που λέγεται Αποστολάκης. Ειλικρινά ρε παιδιά, φαντάρος έχεις πάει, φαντάζομαι, ναι, έτσι. Πάει, ο Γιώργος δεν ξέρω αν έχει πάει ακόμη. Έχω περάσει. Έχεις περάσει κι εσύ. Την πάθηση. Λοιπόν, ξέρετε πάρα πολύ καλά, σαν φαντάρια που ήμασταν, ο καθένας βέβαια στην εποχή του και όλα αυτά, αλλά πάντα διαχρονικό αυτό το πράγμα, την εικόνα που σου δίνανε, ειδικά ορισμένοι ανώτεροι εξωματικοί.
αυτό που λέγαμε, ρε παιδί μου, σαβαδάρι. Εγώ με το Γιουβαρλάκι. Με τίποτα. Άρα, αν συμβεί κάτι, ας πούμε, πού θα κρυφτούμε για να αποφύγουμε το βλάκα που θα τεθεί η επικεφαλής. Έτσι, αυτό το πράγμα. Τέτοια ηλιθιότητα, μέγεθος ηλιθιότητας, σαν το Αποστολάκι, του Ναυάρχου Αποστολάκι, δεν έχω ξαναδεί. Ειλικρινά, προσέξτε τι λέει τώρα. Αυτό το πράγμα με έχει συγκλονίσει. Γιατί δεν μπορεί μόνο το ότι είναι λαγός, και βεβαίως είναι σαφέστατο ότι είναι λαγός, αλλά πρέπει να είναι πανηλήθιος λαγός. Γιατί το να κάθεσαι και να λες ότι κινδυνεύουμε από πόλεμο λόγω ατυχήματος, ρε φίλε, δεν είμαστε ούτε Σοβιετική Ένωση, ούτε Ηνωμένες Πολιτείες που κυκλοφορεί ο πρόεδρος Πούτιν ή ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών με εκείνη την περίεργη τσάντα με το κόκκινο κουμπί που το πατάς κατά λάθος και φεύγουν τα πυρηνικά. Δεν έχουμε τέτοιες δυνατότητες. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Γιατί για φαντάσου να είχαμε πυρηνικά και να έχεις τον Αποστολάκι υπεύθυνο. Αυτός θα πυροδοτούσε τα. Τον Τζίπρα θα είχαμε υπεύθυνο. Τον Καθήλυνα. Τον Καθήλυνα. Αυτός θα τρώγε ντόνατ με μαρμελάδα. Θα πέφτει η μαρμελάδα στο κόκκινο κουμπί και θα είχαμε πυρηνικό το κάπτωμα. Είναι τόσο ηλίθιος. Λοιπόν, άκου λοιπόν τι λέει. Ότι θα έχουμε ατύχημα πόλεμο στο Αιγαίο από ατύχημα. Πρώτον. Δεν μας λέει αυτός ο περιώνυμος αξιωματικός που έφτασε άγιεθα και δεν μου κάνει εντύπωση. Τέτοιοι είναι οι άνωτεροι αξιωματικοί στο ελληνικό στρατό, σαν τον Ακάρ. Ο Ακάρ, ένας γραφειοκράτης με στολή ήταν, ο οποίος την εποχή που είχα εγώ σχέσεις με Τουρκία, πήγαινε για δουλειές δηλαδή, τον είχανε του Κλώτσου και του Μπάτσου. Ήτανε γραφέας Β. Γραφέας Β, μάχημη θέση ποτέ, μάχημη διοίκηση ποτέ. Αυτόν τον τύπο το συνέλαβε κατά τη διάρκεια του πραξιωπήματος Δεκανέας, ο οποίος τον έβαλε τον κλείδωσε στο γραφείο και τον άφησε στο γραφείο. Αυτός είναι ο πολεμιστής μας. Και αυτός βεβαίως, όπως όλοι βεβαίως είναι, είναι και βατραχάνθρωπος. Είναι ο τρόπος για να λέμε στους στρατηγούς και στους στρατηγούς ότι είναι βλαχαδερά. Δηλαδή, αντί να λένε το βλαχαδερό, βάζουμε το βατραχάτροπο εδώ. Λοιπόν, ξέρεις, είναι από αυτά τα πράγματα που τα παίρνουν μόνο για να τα έχουν στο πέτο. Δεν έχουν καμία σημασία, δεν έχουν καμία αξία. Λοιπόν, αυτός ο τύπος λοιπόν, ο οποίος το παίζει στρατιωτικός ή το παίζει για πόσα χρόνια στρατιωτικός, δεν ξέρει ότι δεν υπάρχει πόλεμο στον πλανήτη που να έχει πυροδοτηθεί από ατύχημα. Δεν ξέρει. Δεν το έχει αντιληφθεί ποτέ στη ζωή του. Για πες μου έναν πόλεμο που έγινε από ατύχημα. Έναν. Πήγαινε όσο πίσω θέλεις. Στους Σκύθες πήγαινε. Το 3.500 π.Χ. πήγαινε. Ή για παράδειγμα, εάν ήταν ατύχημα να προκαλέσει πόλεμο στο Αιγαίο, τότε γιατί δεν προκάλεσε επί εποχή Σιλιάκη που κατερρύφθη και μάλιστα με τους χειρότερους δυνατούς πάνω από την Κάρπαθο. Δεν ήταν ατύχημα αυτό. Αν και κατά γνώμη μου, πολλοί λένε, και ίσως και να έχουν δίκιο, ότι υπήρχε δόλος. Μήπως αυτό εννοεί ο Αποστολάκης. Λοιπόν, ή όταν κατερρύθησαν το ελικόπτερο εκείνη το βράδυ στα Ήμια, ή δεν έγινε πόλεμος. Ατύχημα δεν ήτανε. Έτσι θέλουν να μας λένε. Όχι μόνο αν το ατύχημα είναι από την άλλη πλευρά θα γίνει. Ναι, αυτό. Αυτό λέει για θερμό επεισόδιο από το πέρσι το 17 το Δεκέμβριο. Να βγει τροδιοδεικτική, α πούμε. Και μιλάνε πάρα πολύ και τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, ένα ο Ρήγα, ο Γελίο και πάλι είπε για θερμό επεισόδιο. Αυτό λοιπόν. Καλά. Ο Πάιατ. Κοίταξε. Να σου πω κάτι. Κοίταξε. Θέλω να πω, έχει πυκνώσει. Ο Πάιατ λέει ξεκάθαρα ότι οι Έλληνες θα κάνουν αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έτσι. Ξεκάθαρα με τον τρόπο που λένε οι διπλωμάτες σαν τον Πάιατ. Ο τύπος που κάνει το πρακτικό στην Ουκρανία, έτσι ήταν πρέσβης τότε με τον Λουκασέγκο. Το Πάιατ είναι αυτός που προτείνει και να το κάνουμε. Μπράβο. Μέσω πλήρη σαφώς οι Αμερικανοί σου λένε χτύπα. Χτύπα. Μήπως αυτό ετοιμάζει ο κύριος Αποστολάκης. Είναι αυτό που λέει έλα μαλάκα. Τι έκανε στο τέλος. Λοιπόν, αυτό θέλει να κάνει ο Αποστολάκης. Δηλαδή έτσι πρέπει να λήξει τη θητεία του σε αυτή τη ζωή. Με μια πράξη που θα επαναλαμβάνει τον πόλεμο του 1897. Γιατί και τότε έτσι έγινε η δουλειά. Συνεννοημένος ο Βρετανός πρέσβης με το παλάτι και με τις άλλες ξένες δυνάμεις και με τον Σουλτάνο, βάλανε τους σταυραετούς της Εθνικής Εταιρείας να χτυπήσουν τον ετοιμοπόλεμο στρατό των Οθωμανών ακριβώς στα στενά της Λάρισας, του Πινιού. Εκεί ήταν τα σύνορα την εποχή εκείνη. Και μετά όπου φύγει ο ελληνικός στρατός. Όπου φύγει.
Αυτό το έσχος, το στίγμα στις ένοπλες δυνάμεις, το ξέπληραν οι ένοπλες δυνάμεις με το 9, το 12 και 13, με την, και φυσικά στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έστω και αν προδόθηκαν από το Βενιζέλο και από τη δημοκρατική λεγόμενη άμυνα ή την εθνική άμυνα, όπως τη λέγανε τότε. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε και μετά βεβαίως, πρώτη και κύρια, με τη συμμετοχή ενός μεγάλου κομματιού, όχι όλων, ενός μεγάλου κομματιού ανώτατων αξιωματικών, ανώτερων και ανώτατων αξιωματικών, στην οργάνωση του αντάρτικου στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της Εθνικής Αντίστασης. Έτσι ξέπλυναν τη βρωμιά και το στίγμα από τις ένοπλες δυνάμεις του πολέμου του 97. Χρειάστηκε δηλαδή. Πόσο, βάλτε κάτω δηλαδή. Χρειάστηκαν 40 χρόνια για να ξεπλύνει τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων το στίγμα. Λοιπόν, σήμερα ο ελληνικός στρατός, οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις έχουν μόνο στίγματα να επιδείξουν. Το στίγμα της προδοσίας της Κύπρου, το στίγμα των ημείων, το στίγμα των δύο στρατιωτικών που παραδόθηκαν για όμοιροι στην Τουρκία και δεν κάνανε απολύτως τίποτα, ο κ. Αποστολάκης και η παρέα του. Το ένα, μήπως θα φτάσουμε και στο στίγμα να προκαλέσουμε πολεμικό επεισόδιο στο Αιγαίο, τετελεσμένο μόνο και μόνο για να παραδώσουμε αυτά που έχουν συμφωνηθεί να παραδοθούν στην Τουρκία. Γιατί αλλιώς πρέπει να πιστέψω ότι αυτός ο άνθρωπος από λόγους ηλιθιότητας και μειωμένης αντίληψης είναι εξίσου επικίνδυνος. Γιατί αν πιστεύεις, για παράδειγμα, ότι αν αποβιβαστούν σε μια βραχονισίδα στο Αιγαίο θα την ισοπεδώσεις. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν έχει υπηρετήσει θητεία. Δεν έχει απλά ούτε καν την εμπειρία εφέδρου στρατιώτη. Δεν έχει. Το να λες ότι την πατρίδα σου την ισοπεδώσεις και ότι αυτή θα είναι η απάντηση είναι γιούχα. Ούτε λοχίας δεν το λέγει αυτό. Θα το λέγει αυτό. Ούτε, τι λοχίας. Τους μειώνω τους ανθρώπους. Εννοώ έφεδρο, έτσι, δεν μιλάμε για μόνιμο. Ναι. Λοιπόν, και τώρα να λες ότι από ατύχημα. Καλά, από αυτές οι παραγωγικές σχολές, τι στο διάλο παράγουνε. Των ενόπλων δυνάμεων εννοώ. Και κυρίως αξιωματικούς στην Ευελπίδων. Τι διάλο παράγουνε. Τι επίπεδο ανθρώπους δεν παράγουνε. Έλεος δηλαδή. Και είδα βεβαίως και τους άλλους αρχηγούς που διόρισε ο ελόγω κύριος, ο οποίος είναι κατσετάκηδες. Αξιωματικοί κατσετάκηδες. Θα έχουμε πέμπτης γενιάς αεροπλάνο και αυτόν και δε. Έτσι γίνονται οι πόλεμοι. Με νέες γενιές οπλικών συστημάτων. Τόσο ηλίθιοι είναι. Δεν ξέρουν καν ότι το βασικό στοιχείο ενός σε έναν πόλεμο ή στην άμυνα είναι ο λαός, η χώρα και οι ένοπλες δυνάμεις του. Η δυνατότητα της ενότητας αυτής και της ετοιμότητας να υπερασπίσει την πατρίδα. Νούμερο ένα. Ζήτημα. Το α και το ω. Και μετά έρχονται όλα τα άλλα. Και μετά έρχονται όλα τα άλλα. Ή μήπως θα μας φορτώσουν εμάς αυτά που δεν θέλουν οι Τούρκοι, τα F-35. Και ξέρεις, θα είναι αυτά τα αεροπλάνα. Έχεις δει κάτι αεροπλάνα, είναι πολύ ωραία. Τουλάχιστον τα F-16 λειτουργούν, σηκώνονται. Αυτό λέω. Ότι είναι κάτι ωραία αεροπλάνα, ας πούμε, κάθεσαι σε κάτι εκθέσεις, ας πούμε, όπως είναι στο Παρίσι, τα οποία είναι κενά. Είναι μόνο το κέλυφος. Δεν έχουν λόγο ούτε να πετάξουν ούτε τίποτα. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο. Πρόσεξε να δεις. Ακόμη και στην τελευταία παρέλαση στην 20η Μαρτίου. Έτσι, ναι. Τι πετάξαν από πάνω. F-16, αν δεν κάνω λάθος, αυτά είδα εγώ. Και Phantom. Τα Phantom είναι μετά το Βιετνάμ τα πέσαιραν οι Αμερικανοί. Εμείς τα έχουμε και πολεμάνε ακόμη. Πετάνε μάλλον. Έτσι. Λοιπόν, φαντάσου τώρα τι F-35 θα μας δώσουν. Εάν μας δώσουν, βεβαίως. Ναι. Και το χρέος και πού θα εκτεναθεί το χρέος. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τι να πεις. Τι να πεις γι' αυτόν. Βεβαίως, μέσα από την ηλιθιότητα που υπάρχει, ιδιαίτερα για όλους αυτούς που δεν υπηρέτησαν ποτέ, γιατί ο Βίτσας και οι λοιποί, κάτι τέτοιες, οι τύποι που κάνουν τέτοιες δηλώσεις, δεν υπηρέτησαν ποτέ στο στρατό. Έτσι. Ή με τρελό χαρτο την κοπάνησαν ή με άλλους τρόπους. Λοιπόν, δεν ξέρουν λοιπόν αυτοί και λογικό να λένε ότι πατάτα τους κατέβει στο κεφάλι. Ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος είναι η συνείδηση του πατέρα
και της μητέρας που υπηρετεί το παιδί τους. Και όταν ακούει τον Αποστολάκη και λέει ο Αποστολάκης ότι το αποτύχημα θα γίνει πόλεμο στο Αιγαίο, τρελαίνεται, όπως τρελαίνομαι και εγώ. Διότι ξέρω πόσο βλάκας είναι αυτός. Για φαντάσου να γίνει οτιδήποτε. Θέλετε πόλεμο, να υποχωρήσουμε. Ναι, γιατί πάτε και δύο λισάκια. Και εγώ αυτό που λέω στο παιδί μου είναι, αν συμβεί οτιδήποτε, το πρώτο πράγμα που σε νοιάζει είναι να έρθεις πίσω. Εσύ δεν θα πεθάνεις για το Αποστολάκη. Θα ξεμπερδέψουμε τον Αποστολάκη και CIA και μετά θα διεκδικήσουμε την πατρίδα, όπως το ξέρει ο ελληνικός λαός. Ο πρώτος εχθρός είναι ο Αποστολάκης και η δική του. Οι φυτευτείς στο στράτευμα. Οι οποίοι είναι σφουρταφέρτος Ισραήλ συνέχεια, περιπτόντως. Και όχι μόνο. Εντάξει, και όχι μόνο. Ναι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι δυνατόν και αν τα ακούμε και να τα ακούμε και δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας να πει για κάτσε ρε. Για κάτσε ρε. Θεσμικός παράγοντας, υπεύθυνος άμυνας της χώρας και να λες ότι από ατύχημα θα γίνει πόλεμος. Πού ζούμε? Πού ζούμε? Και φανταστείτε τώρα τι στρατιωτικές συμφωνίες έχουν γίνει με την Τουρκία, βεβαίως με μεσολαβητή υπό την σκέπη του ΝΑΤΟ φυσικά, τι, για να έχεις τον Αποστολάκη να λέει τέτοιες ηλιθιότητες δημόσια. Να πω ένα παράδειγμα ιστορικό με την Ιουγκοσλαβία. Ο πόλεμος της Σλοβενίας το 1991, που ναι, λεγόταν και πόλεμος του Σαββατοκύριακου, ναι, σκηνοθέτησαν εκεί μια διαμάχη. Γιατί ήταν το Σαββατοκύριακου? Γιατί ήταν, δεν ξέρω γιατί. Γιατί διάρκησε ένα Σαββατοκύριακο. Α, ναι, μπράβο, εντάξει. Τι έγινε τότε? Η Σλοβενία κήρυξε ανεξαρτησία και προκειμένου υπογραφεί μια συνθήκη ώστε να πούνε φεύγετε, στείλανε τους φαντάρους 18χρονους με πολύ μικρή δύναμη και τους εγκλωβίσαν οι Σλοβένοι αστυνομικοί στα φρούρια. Ναι. Και υπάρχουν κάτι βιντεάκια με κάτι 18χρονα Ιουγκοσλάβους και λέει τι κάνετε, λέει, θέλουν να φύγουν, λέει, και εμείς υποτίθεται θέλουμε να σε κρατήσουμε. Λέει. Και σαν να λέει θέλω τη μαμά μου, ξέρω εγώ αυτός. Ναι. Δεν ήξερε τι του γινόταν έτσι. Προφανώς. Ο κόνσκριτο φαντάρος. Εκεί υποχωρήσανε ο Σλοβένοι και υπογράφηκε το 91 συνθήκη του. Των Σλοβένων την εποχή εκείνη δεν ήταν ακριβώς αστυνομική των Σλοβένων. Εντάξει. Ήταν εκπαιδευμένοι μισθοφόροι από τη Γερμανία, ναι, οι οποίοι είχαν, και από την Ουγγαρία και είχαν έρθει κάτω. Ναι, αλλά θέλω να πω, ο Ιουγκοσλαβικός στρατός είχε υπεροπλία, είχε τα πάντα. Μπορούσε να τους πάρει ένα λιθαλάκι. Δεν ήθελε με κανέναν τρόπο να ακολουθήσει κανόνες εμπλοκής στα ζητήματα αυτά. Να περασπιστεί δηλαδή έδαφος. Γιατί ο Μιλόσεβιτς ήταν στο κόλπο. Ο Μιλόσεβιτς ήταν στο κόλπο. Ήταν σκηνοθετημένη σύραξη. Λοιπόν, για να προγράψουν τον Μπέστ Λιτόφσκο που λέει ο κύριος Φίλης. Μπράβο. Και ο Μπαλαούρας. Ναι, ναι, ναι. Ξέρει λέει αριστερά λέει από συμφωνίες. Λέει Μπρέστ Λιτόφσκι. Βεβαίως. Βέβαια αυτό που εννοούσε δεν είναι Μπρέστ Λιτόφσκι. Είναι μια συμφωνία της Βάρκηζας. Αλλά είναι μια άλλη. Μπρέστ Λιτόφσκι είναι η συνθήκη που παραχώρησε ο Λένιν στο. Ο Τρότσκι νομίζω. Όχι. Ο Λένιν. Ναι, επί Λένιν ήταν πάντα στην Ελλάδα. Ανεξάρτητα ποιο ήταν εκεί. Ο Τρότσκι βρισκόταν εκεί. Ναι. Που παραχώρησε τα εδάφη στους Γερμανούς για να λήξει ο πόλεμο. Μα το έχουν πει πάντα. Ήταν μια αναγκαστική συνθήκη η οποία έγινε το 1918. Προκειμένου να υπάρξει μια ανάπαυλα μετά την επανάληψη των εχθροπαξιών των γερμανικών δυνάμεων στο ανατολικό μέτωπο, καθότι είχαν υπογράψει ήδη συμφωνία με τους δυτικούς και οι δυτικοί διευκόλυναν το γερμανικό επιτελείο ώστε να μεταφέρει στρατιωτικές δυνάμεις προς την Ανατολή για την κατάπνιξη του Μπολσεβίκου κινήματος. Έτσι λοιπόν κατέλαβαν την Ουκρανία σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έτσι, και την περίφημη και τη μετέπειτα Λευκορωσία, τότε δεν υπήρχε Λευκορωσία, είναι η κατασκευή του Στάλιν αυτή η Λευκορωσία, αλλά τέλος πάντων την κατέλαβε. Μα δεν υπήρχε, η Ρωσία ήταν. Σαν τη Μακεδονία του Τίτο. Λοιπόν, και τι έγινε, υπογράψαν τη συνθήκη του Μπρέστ Λιτόφσκι με στόχο να πάρουν μια ανάπαυλα, δηλαδή να μπορέσουν να διοργανώσουν στρατό οι Μπολσεβίκοι για να τα πάρουν πίσω. Όπως και έγινε. Αυτό ήταν το Μπρέστ Λιτόφσκι. Έγινε. Στο δεύτερο παγκόσμιο. Όχι, όχι, όχι. Έγινε πρώτο. Με τον επιβατικό πόλεμο του 1919-1920. Αυτό που χάσανε είναι όταν η επαναστατική τους μανία, η επαναστατική τους σέχτα, θεώρησαν, οι Μπολσεβίκοι θεωρούσαν ότι δεν μπορούσαν να κρατήσουν την επανάσταση σε ένα τόσο καθυστερημένο κράτος όπως ήταν η Σοβιετική Ρωσία. Και έτσι θεωρούσαν ότι πρέπει πάση θυσία να ξεκινήσει η επανάσταση από τις πεδιάδες της Κεντρικής Ευρώπης, κατά κύριο λόγο τη Γερμανία. Γιατί το γερμανικό προλεταριάτο ήταν προδεμένο, ναι, ναι, μπούρδες. Λοιπόν, τι γίνονταν τότε? Τότε, όταν είχε ιτηθεί η επανάσταση του 1919 στη Γερμανία και είδανε ότι ο κόκκινος στρατός με επικεφαλής του Τουχασεύσκη είχε απελευθέρωνε συνεχώς όλες τις περιοχές δυτικά
της Ρωσίας προχωρώντας στο βάθος της Πολωνίας, τότε τους είδε η φαϊνή ιδέα να δώσουν εντολή στον κόκκινο στρατό, στον Τουχασεύσκη δηλαδή, να προχωρήσει και να διαλύσει την Πολωνία και να συνδεθούν τα σοβιετικά σύνορα με τα γερμανικά σύνορα. Με τα σύνορα της Γερμανίας. Με στόχο η σοβιετική εξουσία να βοηθήσει στον εξοπλισμό και στην επαναστατική έγκριση του γερμανικού προλεταριάτου. Γιατί αυτή ήταν η αντίληψή τους. Δεν μπορούσαν να κρατήσουν τη σοβιετική εξουσία. Αυτό πιστεύανε. Το αποτέλεσμα, ο Τουχασεύσκη να εφαρμόσει την τακτική, είναι ο εμπνευστής του περίφημου δόματος Blitzkrieg, το οποίο εφαρμόσαν η Γερμανία αργότερα. Από αυτόν προέρχεται. Ο πρώην δεκανέας του Τσαρικού στρατού. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτός λοιπόν, μόνο που τότε δεν είχε τα μέσα που είχε μετά, που είχαν μετά οι στρατοί, τεθωρακισμένα, ιστορίες κτλ. Ήταν με υπηκό. Το υπηκό όμως είχε ανάγκες τροφοδοσίας και αναπλήρωσης πολύ μεγαλύτερες από τα τεθωρακισμένα κτλ. Τον Μπιλδούσκι, τον δικτάτορα Μπιλδούσκι της Πολωνίας, τον ενίσχυσαν οι Άγγλοι και οι Γάλλοι με πυροβολικό. Τόσο ισχυρό που μπορούσε να τα βάλει και να αναχαιτήσει τις στρατιές του υπηκού που είχε ο Τουχασεύσκη. Ο Τουχασεύσκη είχε προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα με τις γραμμές αναποδιασμού να πλήττονται συνέχεια, να είναι όλο και πιο μακριά από το μέτωπο, με αποτέλεσμα να χάσει τον πόλεμο. Συν το γεγονός, βεβαίως, και αυτό κατά τη γνώμη μου το καθοριστικό, δεν είχε φιλική σχέση, δεν τον αποδέχτηκαν δηλαδή οι μάζες των αγροτών του πολωνικού λαού. Δεν τον αποδέχτηκαν, δεν τον θεώρησαν απελευθερωτή. Κατάλαβες, οπότε ιτήθηκε. Στην αντεπίθεση που κάνει ο Πιλδούσκι, που στην πραγματικότητα η αντεπίθεση γίνεται μεγάλους Εγγλέζους και πολωνικό στρατό, καταλαμβάνει τη Γαλλικία της Ουκρανίας και μια σειρά περιοχές, όπως και τη Μολδαβία κάτω, ένα μεγάλο κομμάτι. Αυτό το κομμάτι το πήρε πίσω η Σοβιετική Ένωση το Σεπτέμβριο του 1939, όταν έκλεισε συμφωνία Ρίμπεντροφ-Μόλοτοφ με μυστικό πρωτόκολλο την εποχή εκείνη. Αυτό είναι άλλο δηλαδή, άλλη φάση του πολέμου της εποχής εκείνης. Μάλιστα. Έτσι. Πάντως, κατά εκεί πάμε. Να πω και κι άλλο ένα πάλι που θυμήθηκα τώρα. Δηλαδή, αυτή είναι ο Λένιν. Και θα υπογράψουν Μπέτσι. Ο Φίλης Κομπαλαούρας. Ναι, τι θέλω να πω. Ναι, μην ξεχνάμε ότι όταν κάει και το μάτι. Προσωποποίηση των αργόσχολων που έχουν συγχαθεί. Οπότε είναι και προκλητική. Είναι και τρομερά προκλητική. Πάντα ο αργόσχολος είναι προκλητικός, ιδιαίτερα όταν είναι ηλίθιος. Γιατί υπάρχουν και αργόσχολοι που έχουν μια λαϊκή σοφία, την οποία τη χαίρεσαι στα καφενεία, έτσι. Τη χαίρεσαι. Αν βρίσκει ορισμένου, α πούμε, έχουν μια φιλοσοφία στη ζωή του. Αυτή. Είναι πανηλήθιοι. Είναι αυτό το είδος, ας πούμε, ηλιθίων που λέει ο Μπέρντ Ράσελ. Πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι κοκορεύονται για τη σιγουριά τους και γι' αυτό είναι ηλίθιοι, και υπάρχουν και έξυπνοι άνθρωποι που αμφιβάλλουν συνέχεια. Και εκεί αποτελεί το μεγάλο πρόβλημα, γιατί κυβερνάνε συνήθως αυτοί που κοκορεύονται για τη σιγουριά τους, είναι σίγουροι, παιδί μου, για όλα, ενώ όλοι οι υπόλοιποι κόσμος προσπαθεί να κάνει, προσπαθεί να το ψάξει το πράγμα. Ναι, εντάξει. Σωστό. Λοιπόν, πολύ σύντομα να δούμε. Λοιπόν, για το Brexit που μας έλεγε ο φίλος εδώ, μας έχει στείλει ένα ερώτημα, δεν προλάβαμε σήμερα. Εντάξει, το έχεις ξαναπεί, γίνεται πραξικόπημα. Ναι. Αυτό. Απλά να σας δώσω μια είδηση, όχι είδηση, πιθανόν το ξέρετε, ότι αυτή τη στιγμή η ανάλυση που γίνεται από τον ESMA, δηλαδή την ειδική αρχή, το European Security and Markets Authority, που είναι μια αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δημιουργήθηκε τώρα και μάλιστα κάτω από το Brexit έγινε αυτή, κάτω από το φόβο του Brexit, ώστε να μετράνε τη δυνατότητα έκθεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αγορά παραγωγών, η εκτίμηση που έγινε στο τέλος του 2018 είναι ότι η αγορά παραγόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται στα 663 εκατομμύρια ευρώ. Η παγκόσμια αγορά, σύμφωνα με στοιχεία της BIS, δεν είναι παραπάνω από 703. Δηλαδή, η συγκέντρωση των παραγόγων είναι στις ευρωπαϊκές τράπεζες, ή σωστότερα, στις συστημικές τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις μεγάλες συστημικές. Ποια είναι η αγορά διαχείρισης που γίνεται
ποια είναι η αγορά όπου διεγγύνεται η διαχείριση των παραγόγων. Είναι στο City. Το City είναι η μεγαλύτερη αγορά παραγόγων, διαχείρισης παραγόγων παγκόσμια. Γι' αυτό και έχουν τρομακτικό πρόβλημα οι Ευρωπαίοι. Αλλά τα υπόλοιπα θα τα δούμε πιο συγκεκριμένα, συζητώντας για το ζήτημα του Brexit και τι πάει να παιχτεί εκεί και πώς παίζεται το παιχνίδι. Το ίδιο είναι και για τον εμπορικό πόλεμο Κίνα-ΗΠΑ. Σε σχέση με το τι εξελίσσεται, με το πώς εξελίσσεται αυτή η ιστορία, θα τα πούμε αύριο και σε επόμενες εκπομπές. Φίλε μου, ο φίλος ο Γιώργος εδώ μας στέλνει κάποιο δημοσίευμα, το οποίο επειδή προέρχεται από το Facebook δεν μπορούμε να το ανοίξουμε για να δούμε, να το επαληθεύσουμε ή όχι. Αν μπορεί να μας το κάνει ένα copy-paste για να το δούμε, πολύ ευχαρίστως να το συζητήσουμε. Σήμερα το πρωί, μας λέει ο φίλος ο Δημήτρης από το Άμστερνταμ, σήμερα το πρωί έβλεπα Sky διαδικτυακά. Η άλλη επιλογή είναι δυστυχώς ΑΕΡΤ. Και με μεγάλη μου έκπληξη είδα ένα δημοσιογράφο ονόματι Κώστας Μάρδας που διαφήμισε το βιβλίο του Προήμια Πολέμου. Αφορά 800 σελίδες, όπως είπε, αναδρομής ελληνικών κρίσεων από το 1955 μέχρι σήμερα. Ο ίδιος είπε με αρκετό στόμφο το καινούριο που ανακάλυψε. Δηλαδή, προέβλεψε γεωπολιτικό μνημόνιο, δηλαδή εξήγησε συνδιοίκηση στο Αιγαίο. Εδώ βέβαια γελάμε, αλλά και χωρίς να το έχω διαβάσει, φοβάμαι κιόλας. Είμαι σίγουρος ότι την ιδέα την πήρε από σένα, αλλά το να γράψει ένας τέτοιος άνθρωπος 800 σελίδες και μάλιστα να το δημοσιεύσει, πάει να πει ότι υπάρχει χρήμα από πίσω. Ίσως και αυτό είναι μια προσπάθεια να λιάνουν το μονοπάτι της επόμενης κυβέρνησης, ακυρώνοντας ένα από τα πιο σημαντικά επιχειρήματα απόδειξη προστασίας και το συλλογισμού. Προετοιμάζονται. Λοιπόν, αγαπητέ Δημήτρη, ορισμένες διευκρινήσεις. Το βιβλίο, αν όντως είναι αυτό το βιβλίο, Προήμια Πολέμου, το έχει γράψει ο Κώστας ο Μάρδας εδώ και χρόνια. Δεν είναι καινούργιο το βιβλίο, είναι παλιό. Μάλιστα μου έχει κάνει την τιμή να μου έχει δώσει ένα αντίτυπο για το βιβλίο αυτό. Το βιβλίο είναι καλό για έναν αρχάριο, δηλαδή για κάποιον ο οποίος δεν ξέρει, εισάγει στο θέμα το συγκεκριμένο βιβλίο. Δηλαδή εισάγει... Εδώ και χρονιά, προ 2010 δηλαδή, ας πούμε. Όχι, όχι, πρέπει να είναι, δεν θυμάμαι τώρα αυτή τη στιγμή, είναι το 11 ή το 12, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, μου το κάνει δώρο. Ίσως να είναι το 13, γιατί τότε που κάναμε εκπομπή στο Art FM. Νομίζω τότε ήταν. Λοιπόν, το βιβλίο του γράφτηκε τότε και περιγράφει τις κρίσεις μέχρι τα Ήμια. Από το 1955 μέχρι τα Ήμια. Αν θυμάμαι καλά, το βιβλίο το έχω διαβάσει. Αλλά αναφέρεται στις κρίσεις, μια δημοσιογραφική αποτύπωση των κρίσεων, των λειτουργικών κρίσεων, σαν την ιστορία. Γι' αυτό και λέω για κάποιο αρχάριο, είναι ένας καλός μπούσουλας. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, μια κλιμάκωση κρίσεων. Δεν αρκεί για να καταλάβεις την ουσία των λειτουργικών διαφορών και κρίσεων το συγκεκριμένο βιβλίο. Αλλά και αυτό κάτι είναι. Είναι μια συνεισφορά. Δεν τα πετάμε αυτά τα πράγματα, προστεύω. Λοιπόν. Δεν έχω ακούσει του Κώστα του Μάρδα την διαδικτυακή του εκπομπή στον Sky, δεν το έχω ακούσει, αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι δεν περιγράφει συνδιοίκηση στο Αιγαίο στο βιβλίο του, γιατί τότε όταν το έγραφε δεν υπήρχε κάποιο τέτοιο δεδομένο και μάλιστα συζητώντας την εποχή εκείνη, αυτό του είχα επισημάνει εγώ, δηλαδή ότι θα πρέπει να καταλάβουμε το ζήτημα των ελληνοτουρκικών κρίσεων με νέους όρους πλέον. Έχει αλλάξει η πολιτική, η οικονομική και γεωστρατηγική γεωγραφία της περιοχής, ή τίνει να αλλάξει βία, οπότε δεν μπορούμε να μείνουμε σε εργαλεία ανάλυσης τα οποία ίσχυαν 20 και 30 χρόνια πριν, όπως είναι για παράδειγμα το ζήτημα της συνδιαχείρισης. Η συνδιαχείριση είναι ένα στοιχείο της συνδιοίκησης, αλλά όχι αυτό καθ' αυτό. Από εκεί και πέρα βεβαίως, συνδιοίκηση υπήρχε ως θέμα και αποτελούσε κομμάτι του λεγόμενου δόγματος Τρούμαν. Το δόγμα Τρούμαν προέβλεπε συνδιοίκηση της Θράκης και του Αιγαίου. Τότε ακόμη η Κύπρος δεν είχε προκύψει. Όμως απέτυχε να εφαρμοστεί η συνδιοίκηση τότε λόγω των ελληνοτουρκών της μεγάλης ελληνοτουρκικής του 1955. Έτσι, του 1955 που ξεκίνησε με το Κυπριακό. Και τώρα δυσκολεύεται με τον Ερντογάν αυτό. Έτσι. Έτσι, λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν ξέρω τώρα για το γεωπολιτικό μνημόνιο και στην συνδιοίκηση τι είπε ακριβώς ο Κώστας Μάρδας σε αυτή την ιστορία. Αν το είπε όντως,
Καλά κάνει και το είπε, γιατί αυτό το πράγμα είναι και το σωστό. Γι' αυτό κιόλας έχω πει ότι επειδή έχει βγει το, νομίζω αν πριν δύο εβδομάδες ή την προηγούμενη εβδομάδα, βγήκε το ποντίκι με ένα πρωτοσέλιδο για, για απόφαση συνδιαχείρισης από το 2002-2003 που ήταν ο Σιμίτης. Παιδιά, ξυπνήστε. Δεν μπορούμε να αναλύσουμε τη σημερινή πραγματικότητα στο Αιγαίο με την κατάσταση της Ελλάδας, της Τουρκίας και των Βαλκανίων με τους όρους του 2003. Δεν είμαστε εκεί. Έχουμε αυτή τη στιγμή ουσιαστικά γυρίσει σε, είμαστε σε μια νέα κατάσταση. Το 2003 η χώρα δεν ήταν υποκατοχή. Αν μη τι άλλο, η Ελλάδα δεν ήταν υποκατοχή. Δεν είχε χρεοκοπήσει οικονομικά. Ότι πήγε δηλαδή συζητιόταν τότε, συζητιόταν με διαφορετικούς όρους. Ναι, αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Συνδιαχείριση, να το εξηγήσουμε, θα αναφερθούμε σε επόμενη εκπομπή πιο πολύ πιο αναλυτικά. Τι σημαίνει? Είναι μια παλή διεκδίκηση της Τουρκίας, ιδιαίτερα μετά τη μεταπολίτευση, όπου έλεγε να χωριστεί το Αιγαίο κατά τον 25ο μεσημβρινό και να πει από την από εδώ μεριά ότι υπάρχει υφαλοκρηπίδες και ιστορίες και αυτά τα πράγματα να το πάρουμε εμείς. Χωρίς τα νησιά δηλαδή. Εννοούμε, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Τα ελληνικά νησιά να πλέουν στην ουσία σε μια τουρκική θάλασσα, η οποία ναι, μπορεί να την εκμεταλλευτεί ως προς τους πλούτοπαραγωγικές πηγές η Τουρκία. Και από την άλλη μεριά να τα εκμεταλλευτεί η Ελλάδα. Αυτό δεν μπορεί να ισχύσει σήμερα. Αυτό γιατί? Γιατί δεν αναγνωρίζει ο Αμερικανός, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση κυριαρχικά δικαιώματα στην περιοχή. Γι' αυτό και δεν θα αναγνωριστεί. Ότι δηλαδή τότε θα μπορούσαμε, αν θέλαμε εμείς αν Έλληνες, το παραχωρήσουμε αυτό. Ναι. Τώρα δεν μπορούμε ούτε αυτό να κάνουμε. Κατά τον 25ο παράλληλο, μεσημβρινό, συγγνώμη, τι σημαίνει? Ότι από εδώ μεριά είναι δικό σου, από την από εκεί μεριά είναι δικό τους. Αλλά στην πράξη αυτό τι σημαίνει? Ότι μειωμένα τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, αλλά παραμένουν κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας επεκτείνονται κατά το ίμιση του Αιγαίου. Τώρα, με τη συνδιοίκηση, δεν υπάρχουν κυριαρχικά δικαιώματα. Πού θα το καταλάβουμε αυτό? Ότι θα υπάρξει συνδιοίκηση στα νησιά, στρατιωτική και πολιτική. Ήδη έχει δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση στα νησιά λόγω του προσφυγικού και του μεταναστευτικού στο Αιγαίο και στη Θράκη. Αυτό θα κυρωθεί από την επόμενη κυβέρνηση. Συγγνώμη, από την επόμενη Βουλή. Λοιπόν, αυτό θα κυρωθεί στο όνομα της ανάπτυξης των υδρογοναθράκων που θα τα ανακαλύψουμε και θα γίνουμε όλοι σαουδάραφες πρίγκιπες. Λοιπόν, ή πριγκίπισες. Λοιπόν, ενίοτε. Λοιπόν, αυτό είναι το ζητούμενο. Και εκεί ακριβώς είναι το μεγάλο θέμα. Γι' αυτό και λέω στους φίλους στο ποντίκι. Παιδιά, μη σκέφτεστε με όρους 30 ετίας. Έχουμε αλλάξει τα δεδομένα τελείως. Και η συνδιαχείριση ως προς αφορά τον πλούτο του Αιγαίου, με ό,τι σημαίνει αυτό πλέον, είναι στοιχείο της συνδιοίκησης. Ακριβώς με τους όρους που το έβαζε το δόγμα Τρούμαν. Ένας από τους λόγους που υπήρξε το δόγμα Τρούμαν και δεν μας φέρανε και δεν ήρθαν οι Αμερικανοί με το σχέδιο Μάρσαλ εδώ, το σχέδιο Μάρσαλ ήρθε λίγο αργότερα, μερικά χρόνια αργότερα, είναι το γεγονός ότι θέλανε την Τουρκία, την Ελλάδα σε ενιαίο συνδιοικούμενο χώρο. Πότε θα το καταλάβουμε και αυτό το πράγμα? Γιατί να το θέλουν, δηλαδή είναι τόσο λογικό. Μα είναι προφανώς. Γιατί τότε τα διεθνή σύνορα. Συρία, Μακεδονία θέλουν επίσης. Ακριβώς. Γιατί τότε βεβαίως, για άλλους γεωστατικούς λόγους, για τα σύνορα της Θράκης εκείνη την εποχή, ήταν τα σύνορα του δυτικού μπλοκ με το ανατολικό μπλοκ. Αυτό ήταν το ζήτημα. Και σου λέει, εγώ δεν μπορώ να έχω δύο χώρες εδώ. Ακριβώς. Πρέπει να έχω ενιαίο χώρο. Και έτσι βάζαν το ζήτημα και ερχόντουσαν και ανταλλάσσαν και τα λοιπά, αλλά ο ελληνικός λαός εκεί, ξεροκεφαλιά. Τότε δεν υπήρχε θέμα, σου έλεγε εδώ, πατρίδα και να την υπερασπιστούμε με το αίμα. Πατρίδα και έβγαινε στους δρόμους, σου λέει και ο Τσε. Ναι, πατρέο μου έρθε. Λοιπόν, και έβγαινε στους δρόμους υπερασπιζόμενος στην Κύπρο και το δικαίωμά του να είναι ανεξάρτητη και έγινε το αίμα του. Το έγινε το αίμα του από το 1953-1955. Το αίμα του, με πρώτους αριστερούς, έτσι. Να μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Και να μην ξεχνάμε επίσης, και δεν το λέω αυτό για κανέναν άλλο λόγο, να μην ξεχνάμε ότι εκείνη την εποχή τα αστυνομικά χρονικά που έβγαιναν το περιοδικό έβγαζαν άθρα ενάντια στους Κυπρίους και ενάντια στην ανεξαρτησία τους. Με αποτέλεσμα να κινηθεί η δικαιοσύνη εναντίον τους. Και αποκαλύφθηκε ότι τα άθρα αυτά ήταν του Εύερτ και του Μανιαδάκη. Λοιπόν, για να ξέρουμε τέλος πάντων τι είχε προσφέρει ο καθένας σε αυτόν τον τόπο και τι ρόλο είχε βαρέσει. Βεβαίως, άλλη αριστερά τότε. Ναι.
Ναι, γεια σας. Ο Δημήτρης είμαι από το Άμστερνταμ που είχα στείλει το email προηγουμένως. Δεν ξέρω, εμείς έχουμε μάλλον καθυστέρηση εδώ πέρα. Είμαι στο τέλος ή έχω ένα λεπτό να σου πω δύο κουβέντες. Είμαστε στο τέλος. Είμαστε μετά το τέλος. Είμαστε μετά το τέλος. Καθυστερήσεις. Δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς εσένα απευθύνομαι. Δηλαδή αυτό, ας πούμε δεν ακούγομαι, έτσι. Όχι, ακούγεσαι. Γιατί δεν έχουμε λήξει. Δεν έχουμε λήξει. Α, εντάξει. Επιτρέπεις ή δεν επιτρέπεις. Ό,τι πεις. Ναι, πες μου σύντομα όμως, για να το κλείσουμε. Εντάξει, κοίταξε. Άμα μπεις μέσα στο Sky και πας στις εκπομπές και βρεις το σήμερα, δεύτερο μέρος, και πας στο μείον 50. Αν μιλάς για τον Κώστα τον Μάρδα. Για τον Κώστα τον Μάρδα. Εκεί πέρα. Ναι, εκεί πέρα, εντάξει, εκεί πέρα μαθάει κάτι για μνημόνια. Σου ξαναλέω. Ο λόγος που το έγραψε αυτό είναι, δεν τα ήξερα βέβαια όλα αυτά, ο λόγος που στο είπα αυτό είναι ότι εγώ έχω μια έτσι περίεργη ιδέα ότι ας πούμε μας διαβάζουν και διαβάζουν εσέναν και μας διαβάζουν, δηλαδή, και αντιδρούν ανάλογα. Νόμιζα ότι αυτό ήταν ας πούμε... Και δεν είπε και όχι, είναι ένα παλιό βιβλίο. Δεν ήταν και δικό του. Ναι. Απλώς ήταν κάτι, ας πούμε, το οποίο αύριο μεθαύριο που θα παίξει θα πούνε: να κοίταξε να δεις, πλακίες είναι και αυτά, δεν υπάρχει καν μνημόνιο και όλα τα τέτοια. Ναι. Εντάξει. Κάπως έτσι δηλαδή εγώ το είχα, ας πούμε. Δεν ξέρω πώς το σκέφτηκε. Για να σου πάστε, βλακίες είναι τώρα, γεμίσουμε στις τσέπες μας με δολάρια και όσα πέφτουν, ξέρω και εγώ, θα τα παίρνουμε. Όχι, ο Κώστας ο Μάρδας έχει κρατήσει μια συνεπή τακτική στα τελευταία μνημόνια, στα τελευταία χρόνια του μνημονίου. Οφείλω να ομολογήσω, έχει κρατήσει μια συνεπή τακτική. Στάση, συγγνώμη, όχι τακτική, στάση απέναντι στα μνημόνια. Έχει μια συνέπεια στα ζητήματα αυτά. Ναι. Εντάξει. Στο μέσο όμως που παρουσιάζεται, μου φαίνεται λίγο περίεργο και εν μέσω και ανθρώπων δεν είναι, παρουσιάζεται. Δεν έχει ταχτεί στον αντικατοχικό αγώνα. Ναι, καταλαβαίνω. Για να του ζητά τα ρέστα. Με καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Ναι, καταλαβαίνω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, και εγώ ευχαριστώ. Που σχολίασες, γιατί πραγματικά δεν τα ήξερα όλα αυτά. Οπότε αξίζει τον κόπο να το διαβάσουμε, να δούμε όλες. Για έναν αρχάριο αξίζει τον κόπο, γιατί είναι μαζεμένα πολλά πράγματα. Ναι, ωραία. Ναι. Από εκεί και πέρα θέλει πολλή δουλειά για να καταλάβεις το γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Εντάξει, αυτά όμως θέλουν και πιο βαθύτερη σκέψη για να καταλάβεις. Σωστό. Αυτά επεξεργαζόμαστε και εμείς έτσι κι αλλιώς καθημερινά εδώ πέρα και στο πρόγραμμα το δικό σου και οπουδήποτε, ας πούμε. Έχουμε γίνει εξπέρ, να το πω και έτσι. Εντάξει, προσπαθούμε να βαθύνουμε περισσότερο από την επιφάνεια. Αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω για την παρέμβαση, έστω και στο τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, να πούμε σε όλους όσοι παρακολούθησαν, να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρακολούθησαν. Καλή συνέχεια. Και αύριο θα συνεχίσουμε την εκπομπή, τις εκπομπές αυτές, με και μια καινούργια παρέα, έτσι πιο επίσης ενδιαφέρουσα μάλλον, όπως επίσης και την Παρασκευή και την Κυριακή και το Σάββατο στις 7 η ώρα το απόγευμα θα βρισκόμαστε στο εργατικό κέντρο Κέρκυρας, στην πόλη της Κέρκυρας, όπου θα κάνουμε μια ενδιαφέρουσα, πιστεύω, εκδήλωση για όλα αυτά τα ζητήματα, συζήτηση με τον κόσμο που είναι στην Κέρκυρα, που από ό,τι μαθαίνω υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ζητάει ένα από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης να βγει το ΕΠΑΜ, να εξηγήσει, να αναλύσει και όλα αυτά τα πράγματα, οπότε θα μας δοθεί, πιστεύω, η ευκαιρία από κοντά το Σάββατο. Πώς έχουμε το Σάββατο? Το Σάββατο είναι στις 6 Απριλίου, στις 7 η ώρα στο εργατικό κέντρο Κέρκυρας.